καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό του χοροχοπημένο καπεσούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήρες, καν του δόθε! Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στα νεχόρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω τα πόδια της μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία δευτεριάτικα ζουμουσάδα! Έλατε πουλάκια μου, γιατί και σήμερα έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ελπίζω να σας βρίσκω σε καλή κατάσταση ψυχολογικά, σωματικά, πνευματικά. Έχουμε προχωρήσει πλέον αρκετά μέσα στον Ιούλιο. 20 δείχνει σήμερα το ημερολόγιο. Χρόνια πολλά στους Ηλίες, στις Ηλιάνες. Μεγάλη γιορτή, προφήτη Ηλία. Αν γιορτάζετε, αν έχετε κάποιο γνωστό, αν έχετε κάποια μάνα, πατέρα, αδερφό, γιο, κόρη, συμπέθερο, πεθερά, συνυφάδα, κουνιάδα, τέλος πάντων, οτιδήποτε υπάρχει στο ρεπερτόριο. Τα χρόνια μας πολλά στους Λιάκους, στους δικούς μας Ηλίες. Ελάτε στην παρέα μας, γιατί και σήμερα θα πούμε πάρα πολλά και θα συζητήσουμε. Την περίμενα πάρα πολύ καιρό, τη σημερινή μέρα, θέλω να σας πω. Κάθε φορά που πηγαίναμε να πούμε και μια κουβέντα παραπάνω, να γίνουμε ίσως πιο σκληροί με την ομάδα, να γίνουμε ίσως λίγο πιο απόλυτοι με την ομάδα, πάντοτε ένα χειρόφρενο μέσα μας έλεγε ότι μια στιγμή λίγο υπάρχουν ακόμα αγωνιστικές υποχρεώσεις, δεν είναι σωστό, κράτα κάποιες ισορροπίες, τουλάχιστον εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι όλα τα χρόνια και το σέβομαι, ναι, στην κριτική, αλλά πάντοτε στο μυαλό υπάρχει ότι η ομάδα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και μπορεί αυτό το πράγμα να αποβεί εις βάρος της. Το πρώτο που μας ενδιαφέρει δεν είναι να κάνουμε τα βαντούρι, δεν είναι να κερδίσουμε επιπλέον ακροματικότητα. Δόξα το Θεό την έχουμε αυτήν και πολύ σπάνια θα με ακούσετε να μιλάω για αυτό το πράγμα. Αλλά θέλω να πω ότι δεν βασίσαμε ποτέ στην αναμπουμπούλα, στο διχασμό, στα βρυσίδια, στα μπινελίκια, την όποια ακροματικότητα. Μέσα στο μυαλό μου είναι ότι πρέπει να πω την άποψή μου. Δεν πρέπει να συγκαλύψω, δεν πρέπει να κάνω τα στραβά μάτια, δεν πρέπει να δείξω αδιαφορία για αυτό που αγαπώ. Αλλά όταν τρέχουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, αυτό το πράγμα πρέπει να έχει μία γραμμή. Και αυτό το σεβαστήκατε και εσείς, διότι κάθε φορά που ξεκινούσαμε να κάνουμε μια κουβέντα για τον προπονητή, για τους παίκτες, για τον ατόμο, ναι, αλλά ξέρεις, έχουμε μάτς αύριο. Ειδικά το τελευταίο διάστημα που πέσαμε Τετάρτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή. Και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις έτρεχαν στο φινάλε μιας σεζόν που για μένα ήταν πραγματικά, νομίζω και για σας, ψυχοβγάλτης. Αν, ας πούμε, στα παλιά σπορ, τα φαρδιά παλιά σπορ του κυρίου Μπούζα έπρεπε να βάλουμε έναν μεγάλο τίτλο μπροστά, οκτάστηλο, με παχύ γράμμα επιβλητικό, ψυχοβγάλτης. Αυτό. Από την αρχή μέχρι και το τέλος. Μέχρι και εχθές το βράδυ. Ψυχοβγαλτικό. Όλο το σκηνικό. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσετε όσο θέλετε. Έχουμε μέχρι το τέλος του μήνα που θα φύγω άδεια. Έχουμε όσες μέρες θέλετε, όλες εδώ θα συζητήσουμε. Τώρα δεν υπάρχει κανένα θέμα, δεν αγωνίζεται κανένας. Άρα με μια περισσότερη ακόμα ελευθερία μπορούμε να πούμε αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας, αυτό το οποίο δεν μπορούμε να κρατήσουμε μέσα μας και θέλουμε να το εξωτερικεύσουμε. Εδώ είμαστε, γι' αυτό ανοίγουμε γραμμές. Το λέμε και για τους καινούριους ακροατές, οι παλαιοί που πορευόμαστε μαζί δύο δεκαετίες. 21 χρόνια, πάμε 22 τη νέα σεζόν. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω τίποτα απολύτως. Γνωριζόμαστε τόσο καλά με τα στραβά μας, με τα καλά μας, με τα χούγια μας, με τις ευαισθησίες μας, με το ρομαντισμό μας, με τις αναποδιές μας, με το θυμικό μας, με τον χαρακτήρα μας. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω. Το εξηγώ στους καινούριους που είναι πολλοί και μπήκαν στην παρέα μας και μας μαθαίνουν σιγά σιγά και τους μαθαίνουμε κι εμείς. Πριν πάω σε χορηγούς, πριν πάω σε οτιδήποτε, θέλω το εξής.
πολύ σπάνια χρησιμοποιώ τη λέξη απαιτώ όταν μιλάω στο ραδιόφωνο. Είναι μια κουβέντα που δεν μου αρέσει, που δεν τη χρησιμοποιώ ιδιαίτερα, που την έχω για ιδιαίτερες καταστάσεις. Απαιτώ όμως από τα άτομα που είναι στην ομάδα στο Facebook, στον αθλητήριο, σεβασμό, ειδικά στις γυναίκες της ομάδας. Μάθαμε να σεβόμαστε τον άλλον για την άποψη που έχει και για την αντίθετη άποψη ή ακόμα και για την αντίθετη ομάδα, έτσι. Μάθαμε όμως, τουλάχιστον η δική μου γενιά, να σεβόμαστε και τη γυναίκα. Ειδικά όταν η γυναίκα αυτή έχει άποψη, έχει προσωπικότητα, έχει χαρακτήρα. Και όταν αυτή η γυναίκα ζει και αναπνέει και για τον ΠΑΟΚ και μπαίνει και στην ομάδα μας και είναι και ζουμουσάκι και είναι και στο ίδιο μήκος κύματος με εμάς. Δεν μιλάω για μία συγκεκριμένη, μιλάω για δύο-τρεις που δεν μίλησαν κάποιοι με ωραίο τρόπο, δεν έγραψαν κάποιοι με ωραίο τρόπο. Για να μην έχουμε λοιπόν χραπ, γιατί εκεί είμαι πραγματικά κυνικός, ξεχνάω και τον ρομαντισμό μου και την ευαισθησία μου και την καλοσύνη μου και όλα, απαιτώ περισσότερο σεβασμό στις γυναίκες που είναι στον αθλητήριο. Αυτό σαν ένα πρώτο μήνυμα. Δεν με ενδιαφέρει να γράψετε για μένα ό,τι θέλετε. Πλέον με τα χρόνια απέκτησα ατσάλινο στο μάχη. Κάποτε στενοχωριόμουνα που μπορεί να μου γράφανε κάτι. Τώρα γελάω και προχωράω παραπέρα. Με κάνει και πιο δυνατό η κατηγόρια, ας πούμε, ή η λάσπη, ή η σκοφαντία, ή η στραβή κουβέντα. Όμως, για τους ακροατές μου, για τα μέλη που είναι στην ομάδα, και το λέω για αυτούς που έχουν παρισφρήσει και που μπαίνουν στην ομάδα για να βάλουν διχόνοια ή για να βάλουν τον κόσμο να τσακωθεί ο ένας με τον άλλον, ή με ένα ψεύτικο παρατσούκλι μπαίνουν για να δημιουργήσουν φασαρία. Τέτοια πράγματα εδώ όχι. Χραπ! Να το ξέρετε, απλά προειδοποιώ. Σε μία πρώτη φάση, γιατί είδα κειμενάκια και είδα σχολιάκια, ειδικά προς γυναίκες της παρέας που έχουν και άντερα και παντελόνια, αν το πούμε έτσι, αν θέλετε φοράνε, και χαρακτήρα έχουν και τον ΠΑΟΚ το λατρεύουν και άποψη έχουν και. Τελεία, εδώ. Το δεύτερο που θέλω. Και είναι τελείως άσχετα με αυτά που λέμε κάθε μέρα, όμως. Ανέβηκε η Λίντς. Φώτη Φολτόπουλε, εκεί που είσαι, σε θυμήθηκα και σε σκέφτηκα αμέσως. Μετά από 16 χρόνια ανέβηκε η αγαπημένη ομάδα ενός υπέροχου τύπου, ενός υπέροχου ανθρώπου που δεν μπορώ να σας περιγράψω τι διαμάντι ήταν. Συνυπήρξαμε τόσο στον 103, στον Extra Sport, στο Sport 103, τόσο και στον Αρένα για πολλά χρόνια. Έφυγε το 18, νικημένος από την Επάρα την Όσο. Κάθε του κουβέντα, κάθε του επαφή που είχαμε στο ραδιόφωνο πριν τις εκπομπές, μετά τις εκπομπές, στα γήπεδα κτλ. Ήταν για τη Λίντς. Είχε καψούρα και τρέλα με τη Λίντς. Δεν είναι εδώ για να το χαρεί. Έτσι ήθελα να σου αφαιρώσω λίγα δευτερόλεπτα. Ένα μπράβο στους ανθρώπους της Λίντς που τώρα που έχουν βάλει κεφάλια οπαδών φωτογραφίες, που είναι άδειο το γήπεδο λόγω των κυκλισμένων, λόγω της πανδημίας και του κορονοϊού, έβαλαν και το πρόσωπο του Φωτάρα, ένα παιδί διαμάντι, ένας πραγματικά υπέροχος τύπος που έφυγε πολύ γρήγορα και ήθελα έτσι να του αφιερώσω δύο κουβέντες μου. Εκεί που είναι θα χαίρεται σίγουρα για την άνοδο της αγαπημένης του, της λατρεμένης του Λίντς μετά από 16 χρόνια. Κάθε χρόνο μάζευε τις οικονομίες του και η μόνη του, ας πούμε, έγνοια ήταν πώς θα πάει στην Λίντς, πώς θα πάει να δει ένα-δύο μάτς να παρακολουθήσει από τότε την ομάδα. Αυτά ήθελα για αρχή. Θυμίζω ότι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης είναι ο χορηγός μας. Εξαιρετικά πράγματα, υπέροχα, μοναδικά, στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, με φοβερές συσκευές και πλυντήρια και ψυγεία και τηλεοράσεις και τηλέφωνα LG. Αυτή είναι η κορυφαία μάρκα, αυτός είναι ο Ιούλιος στην Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης.
Και θα δώσουμε και υπέροχο δώρο από εκεί και δώσαμε και θα ξαναδώσουμε. Υπέροχο δώρο από την LG. Δώσαμε μια τηλεορασάρα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα έχουμε τέτοια δώρα μέχρι τις 31 που θα κάνουμε εκπομπές. Θα είμαστε εδώ για να κάνουμε όμορφα πράγματα. Να συζητήσουμε, να δώσουμε δώρα, να πάμε σε μια χρονιά που είναι τελείως διαφορετική. Να θυμίσω επίσης φυσικά ότι στο Αιγαίον τρώτε τα κορυφαία θαλασσινά, πεντανόστιμα, εκλεκτά, υπέροχα από το Αιγαίο, από την ελληνική θάλασσα στο πιάτο σας και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66 Δηληβεριά με φοβερό και υπέροχο μεζεδοπολείο παρείστικο. Όσοι πήγατε καταλάβατε γιατί λέμε ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο. Εξαιρετικά και υπέροχα όλα. Να θυμίσω ότι στο Νικολαίδη, στα δύο Άρτος Ζαχαροπλαστία, Καρολή και Δημητρίου 237 και 163, και γλυκάρες και ψωμάρες και καφεδάρες και τουρτάρες και παγωτάρες αυτό το διάστημα, και πάβλοβα και μπισκότο ωραίο και Βέλβετι Μπόσκο και Νάνα Μέλια και Νοαζέτα και Λίλα Πάουζε και ό,τι θέλετε, καταπληκτικό. Όταν φάτε εκεί παγωτό, μετά δεν θα θέλετε να φάτε πουθενά αλλού. Πουθενά αλλού. Υπέροχα και πεντανόστιμα. Όσο για αυτοκίνητο, μεταχειρισμένο σαν καινούριο, Τσαντεκίδης. Αυτό είναι το όνομα, tsandekidiscars.gr. Ανεβαίνοντας στο Ρεόκαστρο, έναντι τζάμπο και επαγγελματικό και γιοταχή και ταξί και τα πάντα. Και πληρώνετε όπως εσείς θέλετε και όπως αγαπάτε. Έλα ρε Σταυράκι! Έλα ρε Σταυράκι Μπαζαρέτζι! Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Αυτό είναι το σλόγκαρ μας. Τώρα, έλεγα με φίλους μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι από το μάτς, από τα μάτς με τον Άγιαξ. Έλα! Το ναϊνάι άχαστο στο στίχο. Έλεγα λοιπόν ότι από τα μάτς με τον Άγιαξ, παιδιά, μου φαίνεται σαν να έχουν περάσει 5 χρόνια. Τέτοια σεζόν ραδιοφωνική. Και ξέρετε, ούτε διαμαρτύρομαι, ούτε θεωρώ ότι δουλεύουμε σε κάποιο ορυχείο. Είμαι ευτυχής και αισθάνομαι ευλογημένος που κάνω αυτό που αγαπάω και μπορώ και ζω την οικογένειά μου. Αλλά αυτή η χρονιά να φύγει και να μην ξανάρθει ποτέ μια τέτοια σεζόν. Μου φαίνεται ένας πραγματικά μαραθώνιος, ένα ραδιοφωνικό Ben Hur, χωρίς τέλος. Λέω, τα μάτς με τον Άγιαξ είναι πριν ένα χρόνο. Η φιέστα για το αείτο πρωτάθλημα, το double. Η κοσμοπλημμύρα στο Λευκό Πύργο είναι πριν ένα χρόνο. Περίπου. Εντάξει. Είναι. Πριν 13 μήνες, πριν 14 μήνες. Μου μοιάζουν όλα αυτά, λες και έχουν περάσει 5 χρόνια. Μια χρονιά αποτυχημένη τελείως για μένα. Η δεύτερη θέση και τα λοιπά είναι ok. Αν εσείς νιώθετε ότι είναι μια επιτυχία, εντάξει, παρηγοριά στον άρρωστο. Θα μου πεις από το τίποτα, φυσικά είναι πρίκα για την ομάδα, για την επόμενη ομάδα που πολύ γρήγορα θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της. Λέω ότι σήμερα έχει 20 ο μήνας, στις 30 έχουμε έναρξη της προετοιμασίας. Δηλαδή οι παίχτες θα ξεκουραστούν 8 με 9 μέρες και μετέπειτα γυρίζουν Θεσσαλονίκη και εκεί γύρω στις 30 νομίζω η ομάδα φεύγει για την Πορταριά, για το Πήλιο. Έχουμε πει οι ιδιαίτερες συνθήκες φέτος αναγκάζουν την ομάδα να παραμείνει εντός των συνόρων λόγω του κορονοϊού, λόγω του ότι είναι όπως είπαμε δύσκολα τα πράγματα έξω. Και έτσι η ομάδα θα πραγματοποιήσει
το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Πήλιο. 30 του μηνός έναρξη προετοιμασίας. Σε 35 μέρες από σήμερα έχουμε μάτς. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει λίγο, γιατί πάντοτε τελείωνε η σεζόν, ας πούμε 15 Μαΐου ξέρω εγώ, και λέγαμε τώρα ξέρω εγώ 40 μέρες, ξέρω εγώ οι παίκτες 30 μέρες διακοπές, γυρίζουν κάπου εκεί μετά από πόσο διάστημα για να ξεκινήσει προετοιμασία, θα φύγουν εξωτερικό, θα ένα πράγμα το οποίο ήδη είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ήδη οι παίκτες πέρασαν μία σεζόν πολύ περίεργη με 2-2,5 μήνες απραξίας και μετά play-offs, και τώρα πολύ γρήγορα θα γίνουν όλα. Άρα πρέπει και εμείς στο μυαλό μας αυτό να το συνειδητοποιήσουμε, και βέβαια αυτό αφορά στις αποφάσεις που πρέπει να είναι τάχιστες. Δηλαδή, πρώτο και σημαντικότερο, τι θα γίνει με τον προπονητή. Θα μείνει ο προπονητής. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να ξεκαθαριστεί από επίσημα χείλη σήμερα κιόλας, αν έχουν αποφασίσει να τον κρατήσουν. Αν έχουν αποφασίσει ότι αυτός ο προπονητής δεν μπορεί να το γυρίσει, αν έχουν αποφασίσει ότι αυτός ο προπονητής δεν κολλάνε τα χνότα του, ή ξέρω εγώ, κρίνεται αποτυχημένη η συνολική χρονιά και δεν αλλάζει με 2 μάτς στο Γαύρο και στο Άκα, και το πρόσωπο της ομάδας είναι αυτό που είδαμε χθες, το αποκαρδιωτικό, τότε πάρα πολύ σύντομα πρέπει να πάρθει απόφαση και να έρθει ο επόμενος, αν δεν είναι αυτός. Από εδώ και πέρα λοιπόν τρέχουμε. Γιατί? Για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι γίνεται 26 Αυγούστου, που παίζουμε έναν αγώνα που είναι όλη η χρονιά ευρωπαϊκά. Ένα μάτς, το θυμίζω, είναι μονά τα παιχνίδια, ένα μάτς. Και με αυτό μπαίνουμε ομίλους Europa League, ακόμα και αν δεν περάσουμε τον επόμενο αντίπαλο μετά, που θα είναι και επίσης μονό το παιχνίδι. Άρα, τώρα, πραγματικά, τρέχουμε. Τρέχουμε να προλάβουμε. Καταρχήν, να μην έχουμε μία χρονιά τραγική όπως ήταν αυτή που έφυγε, με χαμένους όλους τους στόχους. Ευρώπη, Champions League, Europa League, Σλάβιες, Άγιαξ, Σλάβια, πρωταθλήματα, κύπελα, αίτητα, ήτες, όλα αυτά τα οποία έγιναν την προηγούμενη χρονιά και τα ξέρετε. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα στην σεζόν ότι οι ευθύνες δεν μπορεί να πηγαίνουν μόνο σε έναν. Αν είναι ο προπονητής σε μια πλευρά, ή αν είναι οι παίκτες, ή αν είναι ο σχεδιασμός, ο μεταγραφικός, ή ο προηγούμενος τεχνικός διευθυντής, ή όλα αυτά τα οποία έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η χρονιά τελείωσε, ψυχοβγαλτική, ισοπεδωτική, μας πραγματικά μας καταράκωσε, πραγματικά αν πέρσι το βράδυ της 21 Απριλίου στη Φιέστα λέγαμε για κάνε λίγο έναν έτσι έναν πρόχειρο σχεδιασμό, φτιάξε λίγο με το μυαλό σου μία επόμενη χρονιά, τι μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι ο πιο νοσηρός νους δεν θα έφτιαχνε τέτοιο θέμα. Με τον προπονητή να μας κρεμάει, να μας τρυπάει φεύγοντας 48 ώρες πριν την αναχώρηση της ομάδας για την προετοιμασία, με την με τον αποκλεισμό από, την... από τον Άγιαξ με έναν σταλμένο σκερβελέ, ένα κατσαπλιά διαιτητή που έκανε ό,τι μπορούσε, ό,τι περνούσε από το χέρι του για να μην περάσουμε. Κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε στημένος. Θα πούμε σταλμένος.
με τις δικές μας ευθύνες, με μια εμφάνιση, με μια παρουσία, με τη Σλάβια, με έναν αποκλεισμό που ήταν οδυνηρός, με την κεκτημένη ταχύτητα να πηγαίνουμε μέχρι Δεκέμβρη-Γενάρη με την ομάδα να μην χάνει, και μετά τη στιγμή που φώναζε ο αντίπαλος ότι είναι στημένο το πρωτάθλημα, ο αντίπαλος που τον είδαμε χθες πάρα πολλή ώρα στην εκπομπή του Open, τόσο γαύρο, τόσο φιέστα πια, τόσο Ολυμπιακό, και αναρωτιέμαι αντίστοιχα στο κανάλι ας πούμε του Μαρινάκη, στο One ή στο Mega, αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα θα βλέπαμε τόση ώρα τη φιέστα, τόση ώρα ξανά σύνδεση, να ο Μαρινάκης φυλάει την κούπα, να οι παίκτες πανηγυρίζουν, να ο λαός του Ολυμπιακού απ' έξω, να αυτό, να εκείνο, πραγματικά δηλαδή εχθές νομίζω ότι αγανάκησε και ο τελευταίος, και ο τελευταίος, ναι το καταλάβαμε, δεν είναι ΠΑΟΚ TV, αλλά τόσο πια ρε παιδιά, δηλαδή τόσο πια, τόσο. Τέλος πάντων, ας διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Αφού είδαμε τον πραγματικό πρωταγωνιστή να σηκώνει πρώτο στην κούπα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, δεν αφήνουν στον Πειραιά τον αρχηγό να σηκώσει πρώτος. Τη σηκώνει πρώτος στην κούπα ο Μαρινάκης. Αυτό που δεν κατάλαβα πάλι είναι τόσο πανηγύρι για ένα στημένο πρωτάθλημα. Μόνοι τους το χαρακτήριζαν στημένο και βρώμικο. Βρώμικο και στημένο. Τέτοια χαρά. Τόσες χιλιάδες απ' έξω, παιδιά, με τον κορονοϊό τι γίνεται, τίποτα έτσι. Καλά, το γήπεδο άδειο μέσα, αλλά απ' έξω καμιά 6-7 χιλιάδες. 5 πώς ήταν. Άλλο θέμα αυτό. Κλείνω παρένθεση. Αφού πανηγύρισαν και χάρηκαν τόσο πολύ λοιπόν το βρώμικο και στημένο όπως οι ίδιοι το χαρακτήρισαν πρωτάθλημα, φρόντισαν την εποχή που η ομάδα ήταν πρώτη να φτιάξουν μια πολύ ωραία ιστοριούλα, να σχεδιάσουν μια πλεκτάνη, να προσπαθήσουν να βάλουν κοιλίδα στον ΠΑΟΚ με την περίπτωση της δίθεν συνειδιοκτησίας, και από εκεί και πέρα να αφαιρές βαθμών, μείον 7, να όλο το σύστημα εναντίον, ψευτοεπιτροπές με σταλμένους φίλους, κουμπάρους, ξαδέρφια, θείους, ανιψιούς κτλ. Που αποφασίζει, με δικαστήρια που το ίδιο το ΚΑΣ του στόπε κατάμουτρα δεν δίκασαν ποτέ, δεν μπήκαν στη διαδικασία, πήραν απλά το χαρτάκι από την ΕΑ του Αυγενάκη και είπαν ναι αυτό ισχύει, και τρέγαμε στα δικαστήρια, πράγμα το οποίο μας πήρε σχεδόν τη μισή σεζόν. Και μας πήρε φυσικά και όλη την προσοχή από την ομάδα και μας άδειασε από δυνάμεις, μας ρούφηξε ό,τι ενέργεια είχαμε, μας στέγνωσε από ενέργεια, γιατί ασχολούμασταν με δικαστήρια, με τον Αυγενάκη, με δικηγόρους που είχαν να πούν συγκεκριμένα πράγματα, βασιλιάδες της Κολοτούμπας, εκεί που έφτυναν γλύφουν χωρίς καμία εδώ, χωρίς καμία τσίπα, με παπαγαλάκια συντεταγμένα στην εντολή, αυτό λέμε τώρα, αυτό παίζουμε, αυτό, 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 και ήρθε το ΚΑΣ και τους έφτισε κατάμουτρα και τους γύρισε πίσω την ιστορία. Μην υπεκφεύγετε, δικάστε, αλλά η δουλειά είχε γίνει. Σε καμία περίπτωση, και λυπάμαι αν στεναχωρώ κάποιους, δεν θα φορτώσω όλη την κακή χρονιά σε αυτούς τους λόγους. Τους δικαστικούς, της πλεκτάνης, της σκευωρίας. Και θα είναι λάθος νομίζω να το κάνουμε αυτό. Και θα είναι λάθος γιατί δεν θα δούμε τα λάθη μας και δεν θα κοιτάξουμε να τα διορθώσουμε για να μην ξανακάνουμε τα ίδια σφάλματα. Μεγάλη η ευθύνη του προπονητή, που εμένα οι δύο εμφανίσεις, τα δύο ξεσπάσματα είναι εξαίρεση μέσα στη χρονιά. Δεν αλλάζω άποψη. Τα δύο αποτελέσματα, το διπλό στο Γαύρο που ναι μας έδωσε χαρά γιατί έσπασε το αίτητο, και χθες μέσα στο πανηγύρι τους ήξεραν ότι υπάρχει πάλι ο μεγάλος ΠΑΟΚ, ο ντεφορμέ, ο σε κακή κατάσταση, ο με τους τραυματισμούς πολλούς που τους χάλασε το πάρτι.
Τα δύο αυτά αποτελέσματα λοιπόν δεν ξέρω αν αποτελούν ένα πιλότο ότι αυτός μπορεί και αν θα μείνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περισσότερες πιθανότητες είναι να παραμείνει ο προπονητής παρά να φύγει. Και λόγω του ότι έχουν βρει, από ό,τι μαθαίνω, απόλυτη ταύτιση με τον Γερμανό, με το Ρέμπε, και λόγω του ότι έχει πείσει ότι όλα αυτά που συνέβησαν δεν με άφησαν να κάνω τη δουλειά μου, okay, και ότι τέλος πάντων αξίζει την ευκαιρία για του χρόνου. Επειδή δεν έχω μάθει ποτέ στη ζωή μου να κρύβομαι, είτε έξω είτε μέσα στο στούντιο, εγώ αμφιβάλλω αν μπορεί αυτός ο προπονητής να χτίσει το νέο ΠΑΟΚ και να μας δώσει πράγματα. Αμφιβάλλω. Αν μπορεί να το γυρίσει, αν μπορεί να έχει επαφή ψυχική με τον παίκτη του, με την ομάδα, με τον κόσμο, αν έχει τις αντοχές να αντέξει σε ένα τόσο δύσκολο καράβι, να το κυβερνήσει, δεν ξέρω. Αυτά που είδα όλη τη χρονιά. Όμως, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Σε περίπτωση που αποφασίσει ο Ιβάν να κρατήσει αυτόν τον προπονητή, κανένας πόλεμος, κανένας απολύτως, στήριξη στον προπονητή με την ελπίδα να μας διαψεύσει όλους. Και μακάρι να βγούμε να πούμε όπως και με τον Ρουμάνο κάναμε, φίλε, σε αμφισβητήσαμε, αμφιβάλαμε στην αρχή, δεν ξέραμε αν μπορείς, εκφράσαμε τους φόβους μας, τις αμφιβολίες μας, τους ενδιασμούς μας, αλλά εσύ μας αποστόμωσες όλους με αυτό που έκανες. Εύχομαι ολόψυχα λοιπόν, πραγματικά το εύχομαι, γιατί δεν έχουμε εμπάθεια προσωπική με τον άνθρωπο, γιατί δεν θέλουμε να φύγει αυτός για να έρθει ένας φίλος μας, γιατί είμαστε μακριά από τέτοια παιχνίδια, τελείως και το ξέρετε. Εύχομαι πραγματικά του χρόνου τέτοια εποχή να μακαρίζουμε τον πρόεδρο που αποφάσισε να κρατήσει τον προπονητή και αυτός ο προπονητής μας οδήγησε στους ομίλους του Champions League και πάλι στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Και τότε θα δεις ότι πραγματικά το εννοούμε αυτό που λέμε, θα σε αποθεώσουμε, θα σου χρωστούμε ευγνωμοσύνη, θα γράψεις και εσύ ιστορία όπως έγραψαν προηγούμενοι προπονητές. Αυτή είναι η άποψή μου για τον προπονητή. Έχω όμως κάθε δίκιο, να έχω και εγώ την άποψή μου εννοείται, αλλά έχω κάθε δίκιο να αμφιβάλλω αν μπορεί. Χθες πάλι είδαμε ένα πρόσωπο αποκαρδιωτικό. Χωρίς να σημαίνει ότι φταίει μόνο ο προπονητής. Τι με ανησυχεί εμένα που η ομάδα έχει με Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, με Άρη 0 γκολ πίσω βεβαίως και το λέει αυτός και έχει ένα γκολ στα 4 μάτς, ένα γκολ του Μιχάη στο Καραϊσκάκης, στα υπόλοιπα μπροστά τίποτα, αλλά ο προπονητής στέκεται στο γεγονός, βλέπετε, βελτιωθήκαμε στην άμυνα και δεν φάγαμε γκολ. Αν αυτό το σκεπτικό και αν χθες, ας πούμε, είσαι χαρούμενος που κράτησες το 0 πίσω και δεν έφαγες από τον αποδεκατισμένο Άρη γκολ και αυτό το προβάλλεις σαν κάτι, εκεί είναι που εγώ αμφιβάλλω αν μπορούμε να βρούμε με αυτόν τον άνθρωπο ίδιο σκεπτικό και να πάμε να προχωρήσουμε και να έχουμε τον ίδιο βαθμό συνειδητοποίησης πού είναι, τι είναι αυτός ο σύλλογος. Μακάρι να το κάνει. Το πρόστιμο από τον Ιβάν ήρθε τελείως φυσιολογικά. Γιατί ένιωσε ο άνθρωπος ότι τον προδίδουν οι παίχτες. Ότι αυτοί που τους τα έχει όλα πραγματικά τον θεωρούν δεδομένο ότι θα πληρωθούν, ότι δεν βαριέσαι αδερφέ, είδε μία συμπεριφορά. Φαντάζομαι και ο ίδιος δεν θέλει πάντα τέτοια καλά να κερδίζει η ομάδα, αλλά να βλέπει ότι οι παίχτες παλεύουν. Όσοι λοιπόν περίμεναν κανένα πριν για τη δεύτερη θέση, υπάρχει ένα ωραιότατο πρόστιμο γιατί η ομάδα όλη την χρονιά ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών, στεναχώρησε όλους μας, μας πίκρανε, μας πρόσφερε πολλές απογοητεύσεις. Και δεν μιλάω απαραίτητα μόνο για ήττες, μιλάω για τη συμπεριφορά την αγωνιστική, το πρόσωπο.
Από εκεί και πέρα, φυσικό είναι να υπάρχουν και οπαδοί απ' έξω. Και όπως σε αποθεώνουν, όπως σε όλες τις ομάδες του κόσμου, σε αποθεώνουν στις νίκες και στους τριάμβους, ή σε αποθεώνουν όταν έχεις δώσει τα πάντα, ακόμα και αν δεν έχεις κερδίσει, να σου πούνε και δυο φωνήεντα, να σου πούνε και ένα λόγο παραπάνω, χωρίς πεσήματα, χωρίς τέτοια πράγματα, δεν χρειάζεται να τα εξηγούμε τα αυτονόητα, αλλά ένα ντροπή σας, μας απογοητεύσατε και δυο κουβέντες, δυο φωνήεντα, για να καταλάβουν και οι παίκτες ότι εκεί αυτοί οι άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν δουλειά, που μπορεί να μην έχουν άλλη ζωή εκτός από τον ΠΑΟΚ και είναι η μόνη τους έγνοια, ο μόνος τους καημός, που ξυπνούν και κοιμούνται με τον ΠΑΟΚ, που ό,τι φραγκάκια μπορεί να βγάλουν από μια δουλίτσα τα ρίχνουν για να πάρουν το εισιτήριό τους και να ακολουθήσουν την ομάδα στα ταξίδια που θα κάνει. Άρα σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους και στην κριτική που θα ασκήσουν και στο ξεφωνητό, είναι όλα αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Στα θετικά, φυσικά, οι πιτσιρικάδες, που εγώ επίσης θεωρώ ότι κανένας προγραμματισμός δεν υπήρχε, αλλιώς θα τους βλέπαμε μέσα στη χρονιά, και τον Τζόλι και τον Τζιγκάρα και τον Μιχαηλίδη και τον Μιχάη, δεν τους είδαμε ποτέ, θεωρώ ότι ήταν ζαριά, θεωρώ ότι ήταν εκ των πραγμάτων θέμα ανάγκης, αφού δεν υπήρχαν παίκτες, αναγκάστηκε να τους βάλει, του βγήκε, βεβαίως, αν θέλετε να το πιστώσουμε στον προπονητή, βεβαίως να το πιστώσουμε. Αλλά έχω δικαίωμα να θεωρώ ότι αυτό δεν ήταν προϊόν μιας, ας πούμε, ενός πλάνου, ενός σχεδιασμού, μιας πολιτικής, ότι ξέρεις κάτι, άκουσε. Εδώ όταν αρχίζω και προχωράω μέσα στη σεζόν και ένα παιχνίδι το έχω κερδίσει, θα βάλω τον πιτσιρικά μου να τον δω. Δεν θα έχω θαμμένο το Μιχάη όλη τη χρονιά, ας πούμε. Δεν θα έχω θαμμένο όλη τη χρονιά το Μιχαηλίδη. Όταν θα φωνάζουν ότι έχουμε στην ΚΑΠΑ 19 θησαυρό, θα τους δώσω μία ευκαιρία να μου δείξουν πράγματα. Επειδή όμως δεν είναι όλα μαύρα, η γλυκιά γεύση που μένει στο τέλος είναι ότι είδαμε ότι αυτά τα παιδιά πραγματικά μπορούν, ότι έχουν και ποιότητα, έχουν και ωριμότητα, έχουν δουλέψει πάρα πολύ με τον Μπάμπλο και με τον Σνάουσνερ και ότι μπορεί να τους υπολογίζει. Χθες στην αποστολή ήταν ένα 16χρονο παιδί το οποίο έχει όλο το ταλέντο του κόσμου, αν προσέξει, αν μείνει προσγειωμένο, αν δουλέψει, μιλάω για τον Κούτσια, λένε θα γράψει ιστορία, τέτοιο γκολτζί στην ηλικία του, δύσκολα βρίσκεις. Μου λένε οι άνθρωποι που ξέρουν, θα τον δούμε και αυτόν, θα ακολουθήσει και αυτό στην ομάδα στην προετοιμασία, όπως και ο Χατζηστραβός, όπως και τα παιδιά ο Λίρατζης, ο Τσαούζης, ο Μπαλογιάτζης, δεν ξέρω ποιοι ακριβώς, αλλά τα παιδιά από τις ακαδημίες θα πάρουν τις ευκαιρίες τους. Αυτοί λοιπόν που έρχονται από την ΚΑΠΑ 19, αυτοί που θα μείνουν, όσοι είναι αυτοί που θα μείνουν, και αυτοί που θα έρθουν, γιατί πρέπει να έρθουν και παίκτες, παράδειγμα στη θέση του Center Four, βλέπετε ότι δεν βρήκα Πρίγιοβιτς, δεν ξέρω αν θα είναι ο ίδιος ο Πρίγιοβιτς ή ένας άλλος Πρίγιοβιτς, αλλά έχουμε θέμα στη θέση του Center Four, παράδειγμα. Πρέπει λοιπόν αυτοί που μένουν, αυτοί που θα έρθουν και οι πιτσιρικάδες, τρεις διαφορετικές κατηγορίες μαζί με τον προπονητή, είτε είναι αυτός που ξαναλέω πιθανότατα θα είναι αυτός, είτε θα είναι άλλος, να δουλέψουν γρήγορα, μεθοδικά, να χτιστεί ομάδα έτοιμη, με τρεξίματα, με πάθος, με φλόγα, με κίνητρο, με όρεξη, με τρέλα, με όλα αυτά και με τον κόσμο δίπλα, που μπορεί να μην είναι με φυσική παρουσία στο γήπεδο λόγω της πανδημίας, αλλά είναι δίπλα τους. Με τον ΠΑΟ κοιμόμαστε, με τον ΠΑΟ ξυπνάμε, το μυαλό μας είναι εκεί και μας καθορίζει το θυμικό μας, τη διάθεσή μας, τα πάντα. Δεν έκανα διάλειμμα, πρέπει να πάω σε διάλειμμα και να γυρίσω γρήγορα γιατί να βοσβήνουν τα λαμπιόνια. Με στενοχώρησε πάρα πολύ η συμπεριφορά του Βιερίνια από σένα, αρχηγέ, που έχουμε εκθιάσει πάμπολες φορές το ήθος σου, την ωριμότητά σου, το χαρακτήρα σου. Όλο σου το είναι. Δεν περιμένουμε τέτοια συμπεριφορά. Άσκοπο. Δεν ξέρω αν είναι ίσως και αυτό ενδεικτικό. Έτσι, πέρσι
Ο εμβληματικός αρχηγός με τους χιαστούς μπαίνει, κλαίμε όλοι και είναι η πιο δυνατή στιγμή της χρονιάς. Και φέτος κλείνει αυτή η τραγική χρονιά με μια αψυχολόγητη ενέργεια, χωρίς κανένα λόγο. Δεν ξέρω αν βγάζει νεύρα επειδή ίσως έχει πληγωμένο εγωισμό, ίσως τσαντίλα από τον προπονητή που τον βάζει, λες και είναι καψόνι, τον βάζει ας πούμε στο 80. Δεν ξέρω αν είναι τα αποδυτήρια που δεν είναι όπως ήταν πέρσι. Δεν ξέρω τι είναι, μήπως αντίδραση επειδή δεν υπάρχει συμφωνία για να μείνει. Δεν ξέρω τι είναι από όλα αυτά, αλλά εσύ που βρήκες το σθένος και έκανες όχι στον πρόεδρο, ένας από τους λίγους που είχε πραγματικά τα αποθέματα και το χαρακτήρα να πει όχι, δεν φεύγουμε τώρα, όχι. Λοιπόν, δεν γίνεται να παίρνεις μια τέτοια κόκκινη κάρτα. Και να είναι αυτή, ελπίζω αυτή να μην είναι η τελευταία εικόνα που έχουμε από σένα, Αντρέ, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Γιατί είσαι κεφάλαιο και γιατί έχουμε πει για σένα πράγματα όσο για λίγους. Όσο για λίγους. Τώρα, τι θα γίνει με τον Ουάρντα, με το ιατρικό team, γυμναστές, παιδιά, πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές. Μεγάλες αλλαγές. Οι τραυματισμοί φέτος που πραγματικά υπήρχε χοντρό θέμα με την αποκατάσταση. Οι γυμναστές, η φυσική κατάσταση που δουλεύτηκε λάθος, είδαμε την ομάδα να μην έχει έκρηξη, να μην έχει αντοχές, να όλα αυτά. Δηλαδή όλα αυτά θα τα συζητάμε από σήμερα και πέρα. Πάω σε διάλειμμα γρήγορα, γυρίζω, να ανοίξουμε γραμμές, να μιλήσουμε όσο θέλετε πλέον, χωρίς να έχουμε και το άγχος ότι η ομάδα παίζει αγώνα αύριο, καθίστε ρε παιδιά λίγο. Τώρα θα πούμε αυτό που θέλουμε, χωρίς να αλληδωρούμε, χωρίς να διαπομπεύουμε, χωρίς να ευτελίζουμε τα τέσσερα γράμματα, με σκληρή κριτική εκεί που θέλετε, βεβαίως, χωρίς να απαξιώνουμε και να χαρακτηρίζουμε με ύβρις αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια και κρατάμε επίπεδο, να το κάνουμε και τώρα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Είμαστε! Εδώ είμαστε! Πάμε. Πριν πάμε στις γραμμές, να θυμίσω ότι στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη άνοιξαν και πάλι οι πύλες στον αγαπημένο σας χώρο και με υπαίθριο χώρο για παιχνίδια, για διασκέδαση, για εσάς που είστε καπνιστές, με απόλυτη ασφάλεια, με το πρωτόκολλο όπως πρέπει, με ωράριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 τα ξημερώματα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Πάμε σε εσάς στις γραμμές 2310-287-888 να πω κάτι προς φίλους και εχθρούς, προς αντιπάλους και δικούς μας. Δεν μας πέφτει με τίποτα το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια. Όσοι εκμεταλλεύτηκαν καταστάσεις τον τελευταίο καιρό να βγάλουν γλώσσα, να βγουν και να πουν λογάκια για την ομάδα, όσο χαρήκατε, χαρήκατε. Τελείωσε αυτό. Και κοιτάμε από εδώ και πέρα. Αυτό έχω να πω. Αυτό. Πάμε σε εσάς να μιλήσετε. Καλημέρα σας. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το Θοδωρή. Έλα φίλε μου. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα. Βεβαίως. Χρόνια πολλά στο δικό μας το Λιάκο, Χατζιουάνου. Χρόνια του πολλά, χρόνια του πολλά. Χρόνια πολλά. Ηλίας και Ηλιάνες σήμερα, έτσι. Έτσι, Ηλιάνες, να είναι καλή εβδομάδα σε όλους. Και 31 του μηνός φεύγεις. 31 φεύγω, ναι. Κάποια στιγμή πρέπει και εγώ, σαν παιδί. Ο λαός του Λίμπερο δεν θα το επιτρέψει ποτέ αυτό. Ο λαός του Λίμπερο. Δεν θα το επιτρέψει ποτέ αυτό. Δεν γίνεται. Ξανασκέψου το. Τι να σκεφτούμε, φίλε. Πρέπει αλλά να πάμε. Φύγε να κάνουμε καμιά μεταγραφή. Πρέπει καλά, εκτός αυτού, ότι αυτός είναι ο λόγος που φεύγω. Έτσι. Έτσι πάντα. Πρέπει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, οπωσδήποτε. Ναι. Η χρονιά τελείωσε. Τελείωσε έτσι λίγο γλυκόπικρα. Δεν είμαστε, εντάξει, δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν πέρσι, όπως πολλοί σας πέρσι γινόντουσαν αυτά. Έχει 5 μήνες τώρα που γινόταν αυτό το πράγμα, αυτό πανηγύρι. Δεν ξέρω αν νιώθετε το ίδιο, έτσι. Σαν να έχουν περάσει 5 χρόνια. Έτσι. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε. Εμείς είμαστε εδώ. Δεν είμαστε από αυτά να πούμε. Έχω πει πολλές φορές, συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχουμε πει πολλές φορές. Είμαστε δίπλα σε αυτόν που αγαπάμε περισσότερο στις δύσκολες. Έτσι. Έτσι. Περισσότερο στο πανηγύρι, στη φιέστα, στα πρωταθλήματα είναι εύκολο φίλε να είσαι εκεί. Εγώ θέλω να είμαι δίπλα σε αυτόν που αγαπώ όταν με έχει απογοητεύσει, όταν είναι στα κάτω του. Ακριβώς. Να του πω: εσύ μου έδωσες, τώρα σου δίνω εγώ. Τι δίνω εγώ, σου δίνω την αγάπη μου, τη στήριξή μου, την εμπιστοσύνη μου, την ελπίδα μου. Σε πιάνω από το χέρι και σου λέω: έλα, πάμε πάλι να ζήσουμε ωραία πράγματα. Αυτό. Ο ΠΑΟΚ, φίλε, δεν είναι ούτε νίκη, ούτε ισοπαλία, ούτε τίποτα. Δεν μου λες, γίναμε ΠΑΟΚ.
εμείς, τα παιδιά μας, όλοι μας. Γιατί? Επειδή προσδοκούσαμε κάθε μέρα χαρά, είμαστε... και πρωταθλήματα και κύπελα και αυτό. Είμαστε πιο πάω. Φίλε. Ακριβώς. Ακριβώς. Πάω στα δύσκολα. Ακριβώς. Έτσι όλα θα φτιάξουν, πιστεύω, με στήριξη. Τώρα αν θέλει να μείνει ο προπονητής ή δεν θα μείνει ή θα έρθουν... Όχι, ο προπονητής θέλει να μείνει. Επειδή αυτό, αν θέλει να μείνει ο προπονητής, θέλει, ναι. Το είπε και χθες και ότι... θέλουν κάποιοι άλλοι, εντάξει. Ναι, ναι. Τώρα, άλλος αποφασίζει. Θα το λύσουν αυτοί τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επειδή έχονται και μηνύματα, έτσι το λέω και στον Τάσο και στη Δήμητρα και στον Χρήστο, καλημέρα, ναι. Ζουμουσού, ναι, βεβαίως, από την Άουσα, από το Αμβούργο, έτσι τα παιδιά, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν έπρεπε να δώσουμε ποσοστό, πολύ περισσότερο είναι πιθανό να μείνει ο προπονητής παρά να φύγει. Αλλά όχι 90-10. Όχι 90-10. Για άλλους καλύτερα να φύγει, καλύτερα για άλλους καλύτερα να μείνει. Τώρα αυτό θα το κρίνουν, ναι. Πρέπει να το κρίνουν. Να το πούμε απλά. Αν πριν από τα μάτς με τον Γαύρο και τη Χάρτινη, αν πριν από αυτά τα μάτς ήταν, ας πούμε, οι πιθανότητες να φύγει, ξέρω εγώ, 70% να φύγει, με τα δύο αυτά μάτς που έδειξε κάποια πράγματα, έδειξε ένα πλάνο, πήρε, έγινε, ας πούμε, ναι, μειώθηκε το ποσοστό φύγης. Τώρα θα μείνει ή θα φύγει. Εντάξει, okay. Μακάρι να μείνει ο άνθρωπος και να κάνει έργο. Μακάρι. Μα αυτό θέλω. Μακάρι. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να μείνει. Αυτό που δεν θέλουμε είναι να μείνει και να κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα, τα ίδια λάθη που έκανε και φέτος. Αυτό θα είναι αδικαιολόγητο. Ένα τελευταίο, έτσι να μην κρατάω τη γραμμή. Τεράστιοι σύλλογοι όπως είναι η Λίβερπουλ, πήγε ο Κλοπ και δεν θέλανε να το δουν ούτε ζωγραφιστό. Ναι, ναι. Στην αρχή. Ναι, ναι, ο Γερμανός και αυτά. Έτσι, ούτε ζωγραφιστό. Γερμανός και έτσι και αυτά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα σε όλους. Φιλιά! Φιλιά πολλά. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Γεια σου, γεια σου, Θοδωρή. Γεια σου, Θοδωρή. Πάμε εδώ. Γεια σας, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το φιλάρε του. Καλώς τον, καλώς τον. Για το Φερέιρα, συμφωνώ μαζί σου μέχρι κεραίας. Δεν ξέρω αν είναι δορυφορική ή κανονική, δεν ξέρω, αλλά μέχρι κυπέα. Ναι, ναι. Δεν έχουμε... ούτε είναι ο ρόλος μας ξύλωσέ τον... Δεν είμαστε εκπομπή που διώχνει ή φέρνει προπονητές ή που κάνει πλάτες σε φίλους ή κοιτάει τα συμφέροντα. Εμένα με νοιάζει ένα πράγμα, φιλάρετε. Να κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Θα είναι με αυτόν. Μπορεί να είναι με αυτόν. Βεβαίως τότε θα περιμένουμε να το δούμε. Δεν θα είναι με αυτόν. Δεν τον θέλω αν να μου κάνει μια χρονιά σαν αυτήν εδώ. Έτσι, με όλα τα ελαφρυντικά που έχουμε πει, με τους τραυματισμούς, με τον πόλεμο, με τη σκευωρία, με όλα αυτά, έτσι. Σ' ακούω λοιπόν. Υπήρξαν πολλές σπασμωδικές κινήσεις από τους παίκτες, από τον προπονητή. Θέλω ο προπονητής να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που να μπορεί να έχει αποδοχή και αποτελεσματικότητα. Αν μπορεί να το κάνει, καλώς. Θέλω ο προπονητής να δώσει την απόλυτη προτεραιότητα στα παιδιά τα νεαρά, να φτιάξει ομάδα που θα είναι δεκαετίας, αν όχι δεκαετίας, πενταετίας, ναι. Και να μην έχει κολλήματα όπως τον Μπίσεσβαρ ή τον όποιον Μπίσεσβαρ. Ναι. Πρέπει να λειτουργήσουν η ομάδα να λειτουργήσει σε μια καινούρια δομή. Πολύ να είναι σωστά. Δημιουργός μιας καινούργιας ομάδας. Πολύ σωστά. Αν το καταφέρει, αν μπορεί να το κάνει, οκ. Okay. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος εκεί στο ΠΑΟΚ TV που μουρμουρίζει μέσα από το στόμα του και δεν ακούγεται τι λέει καν, που νομίζει κανείς ότι κάνει αγκαρία όταν μιλάει, ενώ κανονικά πρέπει να περιγράφει αγώνα, ελπίζω να μην τον έχουμε του χρόνου. Ναι. Είναι ΠΑΟΚ TV, δεν ξέρω αν είναι ο καλύτερος, εγώ ξέρω ότι δεν μου δίνει τίποτα. Ναι. Και χειρότερα ακόμα, γιατί όταν κάποιος κόβει την μπάλα και τη βγάζει πλάγιο, μπορείς να πεις ότι κέρδισε ο επιθετικός το πλάγιο ή ότι έκοψε ο αμυντικός. Ναι. Τώρα, κάποιος που αμείβεται από τον ΠΑΟΚ, όταν λέει κέρδισε ο επιθετικός του Άρη, λοιπόν εμένα αυτό ναι. Δεν μ' αρέσει. Εντάξει, δείχνει καθαρά ναι. Την οτροπία του και τον τρόπο του που θέλει να εκφράζεται σε οπαδούς. Ναι. Λοιπόν, γιατί μιλάμε για το ΠΑΟΚ TV και αν δεν είναι ΠΑΟΚ TV το Open, τουλάχιστον είναι αυτό. Σωστό. Και θέλουμε καλύτερο στην πολύ, περιγραφή. Πολύ σεβαστό. Πολύ σεβαστό. Αν τυχόν τον κρατήσουνε, ας βάλουν η τεχνική ένταση, γιατί μουρμουρίζει και δεν ακούγεται. Και ως προς τους αθλητικούς παρουσιαστές του Open TV,
αν θέλει ας τους κρατήσει, αλλά τουλάχιστον να δημιουργήσει μια εκπομπή εδώ από τη Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό το πράγμα θα χάσει. Πραγματικά χθες απολύτως τίποτα. Χθες πάλι δεν είδα δηλαδή, απολύτως τίποτα. Ναι. Και δεν πρόκειται να ξαναδώ Open, στο λέω ανοιχτά, αν τυχόν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό. Ας πάρει όλους τους Αθηναίους όπως είναι τα άλλα αθηναϊκά. Ναι. Που, γιατί εμένα δεν ξεχωρίζει. Είμαι της άποψης εξής. Για να το κλείσουμε το θέμα για να πάμε στους επόμενους. Ότι θα πρέπει να υπάρχει φυσική παρουσία δημοσιογράφου δικού μας, δηλαδή reporter ΠΑΟΚ, είτε είναι ο Βασιλόπουλος, είτε είναι ο Κόλκας, πρέπει να υπάρχει φυσική παρουσία στο στούντιο όλη τη διάρκεια της κουβέντας, το να βγάλουμε παράθυρο, τρέξτε, το να περιμένουν να βγουν 45 λεπτά οι δικοί μας και να παρακολουθούν από μακριά το τι γίνεται, δεν επαρκεί. Έτσι, δεν επαρκεί. Έχουμε την προπαγάνδα όλη την ημέρα. Πιο πολύ από όλους με εκνευρίζει ο Βέργης. Πιο πολύ από όλους, εμένα με εκνευρίζει αυτός. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, αυτά είναι περιορέξεις. Πρέπει να είναι ο κάθε Βέργης, Κωνσταντίνε. Okay. Έχουμε την προπαγάνδα όλων αυτών ουσιαστικά που βομβαρδίζουν. Μα αυτοί έχουν συγκεκριμένο ρόλο. Okay. Και είναι προσωπικό. Εγώ σέβομαι την πορεία του ανθρώπου και τα χρόνια του στη δημοσιογραφία. Έτσι δεν είναι. Και ποιος είμαι εγώ που θα μπω δίπλα να πω. Αλλά λέω, εμένα προσωπικά, ρε παιδί μου. Με το ύφος και το στυλ, αυτό το πράγμα με εκνευρίζει. Πώς το λένε δηλαδή. Εντάξει, αλλά πει περιορέξω σκολογκυθόπιτα. Άλλον εκνευρίζει, εγώ και σε παπαδείο. Εντάξει. Ότι θέλουν, είπα την άποψή μου μόνο. Τίποτα άλλο. Γεια σου, γεια σου φιλάρετε. Πάμε εδώ. Γεια σας. Καλημέρα. Πήραμε σειρά. Πήραμε βεβαίως σειρά. Καλώς ήρθατε, κύριε μου. Τι κάνετε. Καλώς το παιδί. Καλώς το Γιώργο. Έχεις πολλά χαιρετίσματα. Πολλά χαιρετίσματα από το φίλο μου τον Δημήτρη με τα δίδυμα, ο οποίος με συνάντησε χθες στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου της Τούμπας εκεί στο πάρκο και μου είπε θέλω να δώσεις χαιρετήματα στο Γιώργο που βγαίνει από τον Άφλιο. Τα και τα δίνω τα χαιρετήματα. Τα έχω σημειωμένα, βάζω ξυπνητήρι στο κινητό μου για να μην ξεχνάω τα χαιρετήματα και λέτε κοίταξε του είπαμε και μας γράφει. Να χαίρεσαι τα δυμάγια σου, δεν είμαι από τον Άφλιο, κατεβαίνω στον Άφλιο. Έτσι μου είπε, έτσι σου λέω, το ξέρω δεν είσαι από τον Άφλιο, έχεις εκεί γαμπρούς, έχεις να πούμε, εντάξει, okay. Όχι, έτσι. Ένα γαμπρό έχω, καλή μετά θα αποκτήσω και αγέντες okay. Διακονές, αν παραμείνουν εκεί. Okay, okay. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Φιλάρδος και για το ΠΑΟΚ TV και για το Open. Αυτό Open θέλει μεγάλο ξεκαθάρισμα, μόνο ο Βαζέχανη αξίζει. Έτσι. Κύριος φίλε. Και η Χριστίνα, επειδή είναι και... Πέρα από το ότι είναι ωραία γυναίκα, τα λέει και μια χαρά. Ακριβώς. Όλοι οι άλλοι θέλουν ξεκαθάρισμα, τελείωση. Έτσι. Δεν λέμε να παραμείνει μόνο επειδή έχει ωραία πόδια, έτσι. Δεν θα, όχι, δεν θα ήταν και, ωραία πόδια. Ακριβώς, δεν θα ήταν έντιμο απέναντι. θα ήταν μόνο προσβλητικό να μιλήσουμε για αυτό μόνο το σκέλος. Τα λέει μια χαρά. Τώρα στο θέμα των προπονητών. Επειδή σε ένα μήνα ακριβώς θα έχουμε παιχνίδι. Ναι, σε ένα μήνα και 6 μέρες. Σε 35 μέρες. Πες 36 μέρες, 35. Ναι. Επειδή ξέρει την ομάδα, θα ήθελα να παραμείνει αυτός. Δάλος, εάν μου γίνει αλλαγή, θα ήθελα το δίδυμο από την ΚΑΠΑ 19. Ναι. Αυτό είναι ένα, συγγνώμη που διακόπτω, είναι ένα ατούτου, αν βάλουμε τα συν και τα πλην, το ότι γνωρίζει την ομάδα και δεν θα χρειαστεί να από την αρχή... Να έρθει κάποιος ξένος. Σε περίπτωση που φύγει, λέω εγώ, θα προτιμούσα να μπει κάποιος, είτε είναι ο Γκαρσία, είτε είναι ο Ιβίτς, είτε είναι ο Λουτσέσκου, είτε είναι όποιος είναι ρε παιδί μου, κάποιος που να γνωρίζει και να μην χρειαστεί 3, 5, 6, 10 μήνες να μάθει την ομάδα. Λοιπόν, το κλείσαμε το θέμα αυτό. Επειδή ο αδελφός ο Νεκτάριος, ναι. Τον οποίο τον έχω γνωρίσει στην Τούμπα, ένα χρυσό παιδί. Ένα διαμάντι είναι ο αδερφός μου. Καμία σχέση. Σαν χαρακτήρες είμαστε ακατέργαστοι. Εσύ είσαι καταδικασμένο. Εγώ είμαι καταδικασμένος, φίλε. Άστο, δεν είναι. Όχι, καταδικασμένο. Είσαι. Εσύ. Κατεργασμένο. Κατεργάρης, δηλαδή. Είμαι κατεργάρης. Κατεργασμένο διαμάντι, ναι. Εργάζεσαι σε τι. Σε φαρμακευτική. Πες τον να γίνει φαρμακευτική του εταιρεία χορηγός. Όχι, άμα θα μείνω Φερέρα, να μας χωρίζουν ηρεμιστικά. Ωρε φίλε, έτσι, Μάλιστα. Και να παίρνουμε μετά τα παιχνίδια ή πριν το παιχνίδι. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει κάνει τρομερά λάθη. Τρομερά λάθη. Που κατεβάζεις χθες τον πιτσιρίκα,
από το πρώτο ημίχρονο, ο οποίος το παιδί έχει δώσει τα πάντα. Και μου έχεις έξω το Λιμιό, το Στοχ, ο Λάμπρου. Πας να πάρεις το παιχνίδι και βάζεις πάλι τον Εσίτη. Δηλαδή τι φοβάσαι από τον αντίπαλο που είναι αποδεκατισμένος. Ακριβώς, τι τον έβαλες όμως. Τέλος πάντων. Αν μείνει λοιπόν, συμφωνούμε σε αυτό, θέλω να δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα, να είναι σταθερές, γιατί τώρα ο καθένας λέει το δικό του. Εντάξει, αυτό είναι γνωστό. Ναι, αλλά λέω, αν μείνει θα πρέπει και ο ίδιος, πέρα από την ομάδα, από το ρόστερ, από το ιατρικό team, από τους γυμναστές, από, θα πρέπει και ο ίδιος να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο σκεπτικό του, στην νοοτροπία του, στον τρόπο που διαχειρίζεται την ομάδα. Πρωτού κλείσω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, αν ξέρω. Το ΠΑΟΚ TV είχες πρόβλημα εικόνας? Όχι, καθόλου. Δεν είχα. Εγώ πάρα πολύ. Καθόλου. Δεν είχα. Κανότανε. Ναι. Με πήρε και ο φίλος μας ο Παυλάρας. Δεν έχουμε λέει εδώ που είμαστε λέει. Έχει τηλεφωνία, ακούω κανονικά. Δεν είχαμε θέμα. Και μετά μου παίρνει τηλέφωνο, αντί εικόνα. Γούρι! Γούρι! Όλο και όλα να είδα 22 λεπτά. Εντάξει. Να δώσουμε συγχαρητήρια στη μεγάλη Τσέλσι. Ναι. Στη μεγάλη Άρσεναλ, ομάδες τις οποίες αντιμετωπίσαμε και μία την αποκλείσαμε, που θα παίξουν στο τελικό κυπέλλο Αγγλίας. Βεβαίως. Έγινε, τόσο, Γιώργη μου! Τόσο για τη Φιέστα. Του Στημένου ήταν, λες και του Βρώμικου. Του, ήτανε Φιέστα Χέστα, εγώ δεν είδα καθόλου. Ναι, του Στημένου Βρώμικου πρωταθλήματος λες. Ναι. Okay. Γεια σου, Γιώργη. Γεια. Εμείς τις δικές σου εκφράσεις χρησιμοποιούμε. Καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Μήπως γνωρίζετε ναι. Τι πρωτάθλημα τελείωσε, Κωστή? Στημένο και Βρώμικο, σύμφωνα με τον... Στημένο και Βρώμικο, ναι. Αλλά και για μας ένα πολύ δύσκολο και περίεργο πρωτάθλημα. Ψυχοβγαλτικό. Από όλες τις απόψεις, Κωστή. Γίναμε προπονητές, παίχτες, πρόεδροι... Δικαστές, γιατροί, τελευταία... όλα. Τα μάθαμε όλα πλέον. Όλα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο που μπορεί να μάθουμε, ίσως να έχει κάτι με την καθαριότητα, να το μάθουμε και αυτό. Τουλάχιστον και ο θελός για να τα ξέρουμε όλα. Όλα. Κωστή, όπως είπαν όλοι, το θέμα είναι ότι αν μείνει ο προπονητής, το γνωρίζει μόνο ο Ρέμπε και ο Γιώργος Σαββίδης. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Και ο Ιβάν. Εντάξει, ο Ιβάν εννοείται, Κωστή. Απλά είπαμε κάποιες αποφάσεις ότι θα πρέπει να τις πάρει ο Ρέμπε. Γι' αυτό ήρθε εδώ πέρα. Ναι. Γι' αυτό αυτός θα πρέπει να κάνει όλη τη δουλειά. Απλά έχω την αίσθηση, αυτό που λες. Ότι αν ο Ιβάν δεν θέλει, θα ακούσει του Ρέμπε την, τέλος πάντων, την εισήγηση. Αλλά θα κάνει το δικό του. Πιθανόν στο τέλος θα πει ότι άξω αυτό που λες, αλλά θεωρώ επειδή εσύ ήρθες τώρα στο τέλος. Και εγώ αυτό παράδειγμα λέω τώρα, έτσι υποθετικά. Ναι, τον έχω ζήσει, πιστεύω ότι δεν κάνει, θα φέρω άλλον. Παράδειγμα. Λοιπόν, ό,τι είναι να γίνει θα πρέπει να γίνει σήμερα κιόλας. Σήμερα. Ακόμα σήμερα. Και η στήριξη θα πρέπει να βγει μία ανακοίνωση που λέει αυτός είναι ο προπονητής. Αυτός θα είναι, θα τον στηρίξουμε με μεταγραφές. Θα πρέπει ο ίδιος ο ίδιος, και να πει ότι είναι αυτός. Εντάξει, στηρίζουμε τώρα, τέλος. Αν θα είναι γραπτή. Αλλά όσο αιωρείται αυτό το πράγμα. Όσο αιωρείται, θα είναι, δεν θα είναι. Θέμα, ναι. Ότι ναι. Το μόνο πλεονέκτημα, όπως είπες, είναι ότι γνωρίζει την ομάδα και τους παίχτες. Αν θα έρθει κάποιος, θα πρέπει να έχει μικρό ρίσκο. Όπως και παίχτες, όπως και προπονητής. Δηλαδή, θα πρέπει να έρθουν και παίχτες, ναι, με μεγάλης αξίας, αλλά να μην έχει ρίσκο, δηλαδή να είναι 6-7 μήνες χωρίς προπόνηση, χωρίς ομάδα. Ναι. Θα πρέπει να είναι κάποιοι που να έχουν ταλέντο, να είναι καλοί παίχτες. Αλλά τουλάχιστον να μην χρειάζεται να κάνουν 2-3 μήνες προετοιμασία για να μπουν σε έναν ρυθμό. Γιατί μην χαθεί η νέα χρονιά από το ξεκίνημα πάλι. Όσο για το Open, Κωστή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, απόλυτα όμως. Δεν γίνεται αυτό τη νέα χρονιά να έχεις, δηλαδή θα πρέπει να είναι μέσα ένα φυσικό πρόσωπο, είτε θα είναι Βασιλόπουλος είτε οποιοςδήποτε, που να νιώθει από ΠΑΟΚ, που να μπορεί να μιλήσει, να πει ακριβώς τα πράγματα όσο έχουν, γιατί δεν γίνεται να πληρώνουμε ή τέλος πάντων να θεωρούμε ένα δικό μας ας πούμε κανάλι, έτσι, όχι ότι είναι ΠΑΟΚ TV όπως λες, αλλά yeah. Τουλάχιστον θα απαιτούμε από αυτό το κανάλι να έχει ισονομία και όχι να κάνει συνδέσεις, ξανά συνδέσεις, ξανά συνδέσεις. Και να ρωτήσω κάτι, Κωστή, κορονοϊό δεν είχε εκεί πέρα? Α, καλά, δεν το είδα πουθενά, γαργάρα. Αν μαζευόμασταν 500 έξω από την Τούμπα, ναι. Ξέχασες,
ξέχασε στα 20 άτομα που πώς, ήταν έξω από το σύνδεσμο. Γι' αυτό το λέω. Μα γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω. Και ήρθαν όλοι και γι' αυτό. Εκεί κοκοκό. Τέλος πάντων. Αλλά τώρα εκεί πέρα όμως που ήταν τόσο. Δεν άτομα, έχει, εκεί είναι καλή. Δεν κολλάνε. Εκεί είναι όλα καλά. Έγινε Μανόλο. Τα πανηγύρια του πήραξαν όμως. Έγινε. Φιλιά, σε ευχαριστώ. Κρατήστε μία bye-bye. Κρατήστε μία πισινή. Τι θα γίνει με την Επιτροπή Δεοντολογίας, με την κυρία Σπανού η οποία επέμεινε σε αυτά που έλεγε, μην έχουμε κάποιο υποβιβασμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σύμφωνα με όσα έχουν βγει, αυτό πρέπει να γίνει. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου θα τους έριχναν κατηγορία. Τώρα εδώ τι θα σκαρφιστούν, τι θα βρουν, πώς θα τους βγάλουν λάδι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αλλά κρατήστε μια πισινή, όχι ότι σημαίνει κάτι. Εμείς βλέπετε, μιλάμε για τα δικά μας στραβά, κάνουμε την αυτοκριτική μας, λέμε τι χρειάζεται, έτσι. Και βέβαια δεν νομίζω θα υπάρξει κανένα σε περίπτωση που πέσει στη Β' ο Γαύρος, που θα βγει να πανηγυρίσει αυτό το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, έτσι. Απλά θα είναι μια ηθική ικανοποίηση ότι φύγαν αυτοί. Αυτοί που φωνάζαν ότι είναι στημένο. Ναι, γεια σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς την Εύη. Καλώς την. Καλημέρα. Καλώς την. Καλώς την. Περίμενα να τελειώσουν όλα αυτά, τα μαρτύρια, για να μπορέσω να πάρω ένα τηλέφωνο. Όντως, η λέξη που είπες είναι πολύ χαρακτηριστική. Α, μαρτύρια. Νιώθω, λέω αυτό που νιώθω. Λοιπόν, γεράσαμε φέτος. Μίλησα με το Open. Ναι. Α, πήρε τηλέφωνο. Ναι. Ου, καλά. Θα σας χαρίσω. Δεν κατάλαβες, επιμέναν εμένα. Λοιπόν, τους πήρα τηλέφωνο που λες, ναι. Ήταν μια κοπελίτσα, της είπα σε παρακαλώ, χαίρομαι που αυτά καταγράφονται, γιατί λένε ότι καταγράφονται. Ναι. Ναι. Χαίρομαι, λέγω μετά, δεν είπα όνομα επώνυμο, αν θέλετε το λέω και εδώ δεν έχω πρόβλημα, τηλέφωνο, ναι. Λέω να πω και το τηλέφωνο, λέει δεν τα γράφουμε, αν θέλετε όμως δώστε το μου, ναι. Το γράφει. Ευγενική η κοπέλα. Ναι. Ναι. Λέω θέλω να πείτε ότι το παραξήλωσαν, κοινώς ο λαός λέει το παράχεσαν. Ναι. Με το υπεράνω. Δηλαδή μην το παραξυλώνουμε σε αυτό το βαθμό. Ναι. Εγώ λέω μέχρι τώρα έβλεπα Open με μανία και με προσήλωση. Τώρα τελείωσε και το ποτάμι. Ειλικρινά σας μιλώ, δεν θα ξανατο λέω Open. Μετά από αυτό το φιάσκο, μετά από αυτή τη βρωμιά, τι ήταν αυτό το πράγμα το χτεσινό. Δηλαδή λέω ο Μαρινάκης το δικό του κανάλι έτσι, αν υπήρχε το Μέγα και πήραμε τον Ντάμπλο, θα έκαμε αυτά που κάναμε εμείς, δηλαδή πάνω στην προσπάθειά τους να το παίξουν υπεράνω. Πραγματικά, εντάξει, οκ. Το παραξήλω. Το κανάλι του ΠΑΟΚ. Δεν είναι. Άλλη κουβέντα κάνουμε για το ΠΑΟΚ TV. Θέλουμε κάτι σωστό. Εάν δεν συνερθείτε, λέω, θα χάσετε τόσο πολύ. Λέω, τα βουίζουν σήμερα, λέω, τα ραδιόφωνα στην πόλη Ελλάδα. Θα χάσετε τόσο πολύ γιατί εμείς σας στηρίζουμε κόσμο που είναι και η δική σας δουλειά. Ναι. Μεταφέρετε αυτά, εγώ λέω επώνυμα βγαίνω, βλέπετε. Ναι, ναι, βέβαια. Μεταφέρετε τα. Μα εμείς, Εύη μου, οι ίδιοι εμείς είμαστε που πραγματικά όχι επενέσαμε το κανάλι για την τεράστια παραγωγή, για το μάθημα ιστορίας, για το κόκκινο ποτάμι. Εμείς οι ίδιοι είμαστε που πρέπει να πούμε τώρα ότι φίλε, γιατί και χθες ήταν κόκκινο αυτό το πράγμα. Περιμέναμε, ξανά σύνδεση, ξανά σύνδεση. Εγώ δεν λέω. Μια ολόκληρη χρονιά, βλέποντας εκείνο τον Κόλκα και εκείνο τον Βασιλόπουλο, να προσπαθούν οι άνθρωποι με αγωνία να πούν πέντε πράγματα και να τους διακόπτει εκείνος ο φλίαρος, ο αντιπαθητικός. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ονόματα. Σταμάτητα όμως, σε σημείο που να μας πάνε τα νεύρα, να μ' ανεβαίνει πίεση και δεν είμαι και κοπελίτσα, και εγώ δεν ξέρω που. Τέλος πάντων, ας το Open αυτή τη στιγμή, να πάμε παρακάτω γιατί περιμένουν κι άλλοι. Ναι. Λοιπόν, για τον προπονητή. Καταρχήν χάρηκα για το πρόστιμο, έπρεπε να μπει νωρίτερα. Ναι. Πιο μπροστά. Κατ' εμέ. Εντάξει, πάει και αυτό. Ναι. Να διευκρινίσουμε. Το πρόστιμο δεν είναι μόνο για το χθεσινό παιχνίδι. Για τη γενική. Για τη γενική εικόνα όλη τη χρονιά. Ειδικά για την, για τη συμπεριφορά. Για τη συμπεριφορά. Το κερασάκι για τη γενική εικόνα. Δηλαδή να είναι διπλό για μένα. Πρώτον. Δεύτερον τώρα. Πάμε στον προπονητή. Ξέρεις την άποψή μου. Εγώ δεν τον πιστεύω. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτός ο προπονητής είναι πως είναι ένα ζευγάρι. Ένας άντρας, μια γυναίκα. Ναι. Δεν ταιριάζει με το DNA του ΠΑΟΚΣΥ. Δεν ταιριάζουν τα κνότα μας. Αυτό έδειξε φέτος, ναι. Δεν τον πιστεύω. Εγώ προσωπικά δεν. Εύχομαι. Ξέρεις πόσο πολύ αγαπώ την ομάδα. Καλά, σοβαρά μιλάς. Εύχομαι με όλο μας το είναι. Αν τον κρατήσουμε να βγει εντάξει. Με όλο μας το είναι το ευχόμαστε. Κατά 90% για να μην πω παραπάνω ότι δεν θα βγει.
Δηλαδή, διευκρινίζουμε το εξής, Εύη. Θα χάσουμε χρόνο και θα φτάσουμε πάλι στο ίδιο σημείο. Διευκρινίζουμε το εξής. Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να αποτύχει για να βγούμε να πούμε, δηλαδή, είδατε. Να το κρατήσουμε, όχι, ρε Κωστή, τι. Να αποτύχουμε πάλι να περάσουμε στους ομίλους και μετά να πούμε, α, να βάλουμε το Καρσία ή κάποιον άλλο. Εύη μετά. Μου. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να αποτύχει για να πούμε, είδατε. Δεν το είχαμε πει. Θέλουμε να πετύχει και να πέσουμε εμείς έξω και να πούμε συγγνώμη, φίλε, κάναμε λάθος. Αυτό θέλουμε. Ακριβώς, ακριβώς, παιδιά. Εγώ δεν με ενδιαφέρει το εγώ, είδατε. Εμένα με νοιάζει να γίνει το κακό, να μην περάσουμε πάλι ξανά και μετά να τον διώξουμε, να φέρουμε κάποιον άλλον όταν πετά θα είναι πολύ αργά για δάκρυα. Το μεγάλο του ατού, λοιπόν, επειδή μιλάμε πρακτικά τώρα, έτσι, είναι ότι αυτός γνωρίζει την ομάδα, θεωρούν ότι αυτές οι 35 μέρες που μεσολαβούν, αυτός είναι ο πιο έτοιμος. Ήθελα και κάτι άλλο να πω για τον κορονοϊό που λένε. Το τι γινόταν χτες και έξω και μέσα και ο Χαρδαλιάς με τη γυναίκα του που διασκέδαζε στα μπουζούκια και ήταν ο ένας πάνω στον άλλο. Και ρωτώ τώρα, η αυστηρότητα είναι για τον Κοσμάκη, θα πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει πέντε πράγματα να τραφεί τον έρμο τον Κοσμάκη που θα τον ταράξουν στα πρόστιμα. Αυτή είναι η κυβέρνηση η σημερινή. Να ταράζει το φτωχό Κοσμάκη στα πρόστιμα και άλλοι όλοι να οργιάζουν ένας πάνω στον άλλο. Ακριβώς. Τα ακούει αυτά ο κόσμος. Ξυπνάει καθόλου. Δεν νομίζω. Γεια σου, Εύη μου. Εμένα δεν με ενδιαφέρει το ότι ξέρω πότε φεύγεις. Εμένα με νοιάζει να μάθω πότε φεύγεις. Γεια σε Βάκη μου. Σε φιλό και σε αγαπώ. Πότε γυρνάς. Άντε σε φιλό και σε αγαπώ, μωρέ. Νομίζω 21. Αν νομίζεις. Έστω, γύρω εκεί δηλαδή, κάπου εκεί να σε περιμένω. Ναι, θα γυρίσουμε. Σύντομα και έχουμε και αιμοδοσία μετά και ο Θεός να μας βοηθήσει να είμαστε γεροί όλοι. Έγινε. Σε φιλώ και σε αγαπώ. Έγινε. Γεια σου, Εύη μου. Γεια, να είσαι καλά. Πάμε τελευταία πριν το διάλειμμα, ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς τον Χρήστο. Δεν ήσουν καλά, ρε φίλε, με τη γυναικούλα σου εχθές. Και με τους φίλους σου εκεί που ήσουν στην Τούμπα και πίνατε τον καφέ και βιαστήκατε να φύγετε να πάνε να δείτε το μάτς. Γιατί, αγόρι μου. Τρέχοντας. Γιατί. Μπαμπά, πάει, παίζει ο ΠΑΟΚ. Λέω, παίζει. Πάλι παίζει ο ΠΑΟΚ. Ο μπαμπάς θέλει να χαλάσει την ψυχολογία του. Δεν γίνεται πιο μετά. Επειδή αυτός έχει μάθει 9.30, 10 παρατέταρτο, 9.30. Του λέει, τι έγινε σήμερα, γιατί τόσο νωρίς ο μικρός. Ήρθανε για να μας σπάσουνε, δεν είπες, αγόρι μου. Αχ. Κοίταξε να σου πω, Κωστή, νομίζω ότι τώρα να είμαστε και δίκαιοι, έτσι. Πιο ταιριαστό τέλος για αυτή τη χρονιά δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει. Δεν γινόταν. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να τελειώσει διαφορετικά. Είναι μια σεζόν η οποία. Για μένα, προσωπικά πιστεύω και τους περισσότερους συνοπαδούς, μου φάνηκε σαν να πέρασαν 4 χρόνια. Ναι, αυτό που είπα στην αρχή. Εμένα και, και σαν ομάδα, δηλαδή, και σαν οπαδός, και σαν ραδιοφωνική εκπομπή. Μας είναι διπλό, επί δύο, δεν το συζητάμε. Τώρα όλο αυτό το πράγμα, όλος αυτός ο συχαμένος πόλεμος από αυτή εδώ την κυβέρνηση, η οποία δεν έχει προηγούμενο, παιδιά, εγώ στη ζωή μου τέτοια βάντα σε κυβέρνηση... Λυσαλέως. Δεν έχω δει ποτέ. Δηλαδή, αβάντα για μάσκα. Τι καταπληκτική, λέει, η μάσκα φορούσε, λέει, ο Μητσοτάκης. Λέει, τρελάθηκαν οι Ευρωπαίοι. Έγραφε προχθές το site του Μαρινάκη, τα παραπολιτικά γράφανε. Παραμιλάνε οι Ευρωπαίοι, λέει, με τη μάσκα, με τη μάσκα. του Μητσοτάκη, φίλε. Ίσως επειδή δεν φαίνεται η φάτσα του. Εμείς περιμένουμε την Επιτροπή Διοντολογίας να υποβιβάσει το Ολυμπιακό. Το μόνο περιμένουμε, Χρήστο, είναι μήπως από την Ευρώπη που είναι. 2-3 χρονάκια όξο. Για να το πούνε, Κωστή μου, από την Ευρώπη πρέπει να βγει έστω και πρωτόδικα ένα δικαστήριο να υπάρχει ακόμη ένας σαν την κυρία Σπανού που να τάχει εκεί πέρα όπως πρέπει και κανονικά να τιμάει το επάγγελμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Και όταν βλέπω αυτό το ξεφυλίκι με την Επιτροπή Εφέσεων, ο ένας μετά τον άλλον, οι δικαστές να αρνούνται να δικάσουν με προφάσεις, δεν έχω πολλές ελπίδες. Αυτό που είχε πει πέρσι το καλοκαίρι ο Βαγγέλας, ό,τι και να γίνει φέτος, ό,τι και να γίνει, θέλετε δεν θέλετε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, το καταλάβαμε, το είδαμε. Κάθε ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός, είτε επιτίθεται στην ΑΕΚ, είτε επιτίθεται στον ΠΑΟΚ, είτε οποιοδήποτε, έχει αναφορά στην προηγούμενη κυβέρνηση. Και ότι τώρα όλα είναι σωστά. Εδώ προχθές έκραζε το Μελισανίδη και λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, που αγαπούσες, λέει, έφυγε, ήρθε τώρα η κανονικότητα. Okay. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ξεφτύλα, αυτό το πράγμα που έκανε προχθές αυτός ο υπάλληλος, ο Πλεμομπιλάκης,
να συνδέσει τις κάρτες υγείας με τον κορονοϊό, με τον κορονοϊό για να την πει στον ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή είναι τέτοιο χλόρο. Άφαντος παντού, με τζίλο, με, τα στημένα, με τη σπανού, με τις απαγωγές δημοσιογράφων, άφαντος παντού, θυμήθηκε να εμφανιστεί αυτή η φάτσα, ναι. Αυτή η φάτσα, ο Πλεϊμομπιλάκης, θυμήθηκε να εμφανιστεί στο δικό μας λάθος, έτσι. Ο οποίος παραμένει υπουργός, έτσι. Παραμένει υπουργός. Γιατί κάποιοι έλεγαν ότι είναι δυσαρεστημένη η κυβέρνηση κτλ. Κωστή μου, πρέπει να ετοιμαστούμε για να έχουμε γερό στομάχι. Να, γιατί οπλιστούμε, να οπλιστούμε με πράγματα μέσα μας. Είμαι πεπισμένος ότι αυτή η κυβέρνηση, η σύμπραξη Μαρινάκη Μητσοτάκη, θα κάνει τα ίδια, θα προσπαθήσει να μας κυνηγήσει και του χρόνου. Με αφορμή πάλι αυτή την βρωμοϋπόθεση. Θα το κάνουν, δεν θα σταματήσουν. Δυστυχώς. Δεν συγχωρείται η οποιαδήποτε αφέλεια από μέρους μας. Η ομάδα να οπλιστεί με στελέχη, να βάλει, να στελεχωθεί το προσωπικό που θα περιχαρακώσουν την ομάδα να μην ασχολείται με αυτό το πράγμα. Γιατί την ομάδα μπορεί εμείς τώρα να κάνουμε, εντάξει, καλά τους σκίζουμε και τους κάνουμε, αλλά και τα μούτρα τους έχουν χαζέψει, έτσι, έχουν τρελαθεί. Δηλαδή, σκέψου να είσαι ποδοσφαιριστής και να κρίνεται συνεχώς το εισόδημά σου από τη βλακεία του καθενός. Αν ο άλλος μπορεί να κάνει τα δελτία, ναι, ναι. Αν ο άλλος μπορεί να του κόψει βαθμούς, αν ο άλλος μπορεί να τον υποβιβάσει, αν ο άλλος μπορεί να του αλλάξει. Είναι πέμπτη χρονιά, πολλοί από αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχουμε, που βλέπουν τον κόπο τους να πηγαίνει με αφαιρές βαθμών. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, για μένα θαυμάζω τον Άνσελ Κρέσπο. Το έχω μπροστά έχει μου το μήνυμα. Ένα λόγο. Έτσι μετά θα από πω. Την τεράστια ανάρτηση. Τεράστια. Του. Θα την πω με το που θα μπούμε. Αυτό το έχω έτοιμο, ναι. Χρήστο μου. Έτοιμο. Νομίζω ότι γιατί ακούμε πολλές φορές ότι είναι παοκτσάκια και πρέπει να γεννηθούν παοκτσάκια. Άστε, και τι να γεννηθούν, φίλε. Πρέπει να νιώθεις από ΠΑΟΚ όπως έγινε ο Παύλο, όπως έγινε ο Βιερίνια, όπως έγινε ο Μούσλι και όπως έγινε αυτή η τεράστια ψυχάρα ο Κρέσπο. Αν γράφαμε εμείς κάτι, θα το γράφαμε έτσι. Αυτός ο τύπος που ήρθε από το πουθενά. Έτσι. Ο οποίος έχασε τη μισή χρονιά από εγκληματικά από λάθη του κυρίου Κατσούλη και του ιατρικού team, έτσι, που για μια απλή φλάση τον βάλαμε να παίξει στο χωράφι της Λαμίας και το χάσαμε για 6 μήνες. Τεράστια απώλεια. Αυτή η πούμε που μαθαίνουν στο κασίδι του κεφάλι. Έγινε, λοιπόν, ξεστάρα μου. Τεράστια υπομονή, Κωστή μου. Ξέρουμε ότι ο κόσμος έχει σκάσει. Είναι πολύ λίγες ημέρες. Δυστυχώς εγώ θα ήθελα να κρατήσει ένα εξάμηνο αυτή η διακοπή για να ξαναξεκινήσουμε. Να προλάβουμε. Δυστυχώς είναι μόνο 10 μέρες, 15 που θα ξεκινήσουμε. Μακάρι να φωτίσει ο Θεός όλους τους ανθρώπους που παίρνουν αποφάσεις να κάνουν το καλύτερο για την ομάδα που έτσι, αγαπάμε. Έτσι ακριβώς. Γεια σου, Χριστάρα μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε άμεσα. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε την ίδια ανακούφιση που τέλειωσε όλο αυτό. Εγώ έτσι νιώθω, έτσι σας το λέω, έτσι σας το εξομολογούμε, το εξωτερικεύω. Όλα πρέπει να τρέξουν, όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Ο προπονητής είτε μείνει είτε φύγει, δηλαδή εφόσον είναι αυτός, με πολύ ξεκάθαρο τρόπο πρέπει να γίνει αυτό γνωστό, να δημοσιοποιηθεί από την ΠΑΕ ότι αυτός είναι ο προπονητής. Για να σταματήσει και η κουβέντα έρχεται, φεύγει, μένει άλλος, αυτός, εκείνος, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, εφόσον κρατήσουν αυτόν τον προπονητή θα πρέπει να τον θωρακίσουν. Πέρα από το ότι θα πρέπει να γίνουν κουβέντες για να διορθώσει ο ίδιος τις αιμονές, τα λάθη του, τις δηλώσεις του, τα σφάλματά του, τον τρόπο που βλέπει κάποια πράγματα, την οτροπία του, δεν ξέρω, ό,τι πρέπει τέλος πάντων να διορθώσει, θα πρέπει να το στηρίξουν με μεταγραφές που θα ζητήσει ο ίδιος, με παίκτες που θα θελήσει για να υλοποιήσει αυτός το δικό του πλάνο, όλα αυτά. Έτσι. Και βέβαια με τις μεταγραφές. Ποιοι θα φύγουν από τους παίκτες που είναι εδώ, ποιοι θα έρθουν, μεταγραφές καινούργιες, νέοι παίκτες, ποιοι θα ανέβουν από την ΚΑΠΑ 19 που είχαμε ένα εξαιρετικό δείγμα. Πριν πάω στις γραμμές, έρχομαι αμέσως, πρέπει οπωσδήποτε, επιτρέψτε μου, να σας διαβάσω το ποστάρισμα του Άγχελ Κρέσπο. Ακούστε τώρα, ένας παίκτης ο οποίος είχε πολύ λίγη συμμετοχή σε αυτό που είδαμε φέτος από την ομάδα, διότι τραυματίστηκε σοβαρά, διότι έγιναν ιατρικά εγκλήματα, λάθη πολύ σοβαρά και ο παίκτης έχασε σχεδόν τη μισή σεζόν και παραπάνω. Ακούστε λοιπόν τι λέει ο Κρέσπο. Γνωρίζω πώς αισθάνεστε, αισθανόμαστε το ίδιο και νομίζω ότι συμφωνούμε ότι το καλύτερο πράγμα ήταν ότι τελείωσε το πρωτάθλημα. Ήταν μια δύσκολη χρονιά. Εμείς οι ποδοσφαιριστές είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι έγινε. Και αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη. Ίσως
να έχετε χάσει την εμπιστοσύνη σας σε εμάς, αλλά θυμηθείτε ένα πράγμα. Πριν από 4 χρόνια ίσως να μην μας εμπιστευόσασταν, αλλά εμείς στηρίξαμε ο ένας τον άλλον και δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας για να γράψουμε ιστορία. Τώρα ίσως να είναι αυτή η στιγμή. Μερικές φορές χρειάζεται να κάνεις ένα βήμα προς τα πίσω για να ακολουθήσουν 2 βήματα μπροστά. Θέλω να μας πιστέψετε, πιστέψτε το, πιστέψτε τα λόγια μου, αν καταφέρουμε να ξεκινήσουμε τη νέα σεζόν χωρίς προβλήματα και συγκεντρωθούμε σε αυτό που ξέρουμε καλά, τότε θα γράψουμε ξανά ιστορία. Πιστέψτε με, θα επιστρέψουμε. Γεια στο χεράκι σου που έγραψε αυτά τα λόγια. Μιλάει κάποιος ο οποίος πριν 4 χρόνια όχι δεν ένιωθε ΠΑΟΚ, όχι δεν ήξερε τι σημαίνει ΠΑΟΚ. Κάθε του κουβέντα, πέρα το ότι έχει ο άνθρωπος, ενώ δεν είχε συμμετοχή στις αποτυχίες, ενώ φέρει πολύ μικρή, πολύ ελάχιστη ευθύνη για αυτά που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο, παίρνει την ευθύνη, ζητάει την εμπιστοσύνη, πραγματικός αρχηγός, έτσι κι αλλιώς. Σε γουστάραμε, σε γουστάρουμε ακόμα παραπάνω, γιατί εσύ που δεν θα γίνεις ποτέ αφήσα σε παιδικό δωμάτιο, που μου αρέσει να το λέω αυτό, και που η μπουτίκ μπορεί να έχει πουλήσει ελάχιστες φανέλες, εσύ μίλησες τόσο παοξίδικα, μίλησες σε αυτή την κρίσιμη στιγμή ακριβώς στην ψυχή μας. Αυτό θέλουμε από σας. Πάμε στις γραμμές, θα μην περιμένετε άλλο. Εδώ είμαστε, θυμίζω, χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, υπέροχα, εξαιρετικά εδέσματα. Με χώρο νέο πλέον δίπλα, με αποστάσεις όπως πρέπει και εξαιρετικά όλα, 705-750 τη Λιβεριά από το Δημήτρη Βαγγέλη που έχει κάνει ένα υπέροχο μαγαζί και όλα είναι πεντανόστιμα και το ξέρετε, όποιος πήγε κόλλησε και ξαναπάει γιατί πραγματικά απολαμβάνεις εξαιρετικά πράγματα. Φυσικά Τέντα Home, Γιάννης και Γιώργος Κατουρτζίδης, 36 χρόνια άρχονται στην Τέντα, 430-011 ανατολικά στην Καλαμαριά, αλλά και στην Πολύχνη, στην Αγρόν Στρατιώτη, όπως ανεβαίνει την Ανηφόρα, θα δείτε το κατάστημα δεξιά, εκθεσιακός χώρος, να πάτε, να δείτε, να βάλετε την ιδανική τέντα από τους καλύτερους, Τέντα Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζής. Και βέβαια, Κλιμάρτ, εκεί, ψήξη, εκεί θέρμανση, Γραβιάς και Δελφών γωνία, ο Κώστας και ο Σες, με την Daikin και όχι μόνο, περνάει το κορυφαίο κλιματιστικό και σε χώρους εργασίας και σε πολυκαταστήματα και σε εμπορικά και σε ξενοδοχεία και παντού. Κλιμάρτ, μπείτε και στο klimart.gr για να δείτε αυτό που σας λέω. 9-17-646. Για όλους τους χορηγούς ισχύει ότι άμα πείτε άκουσε τον Κωστή να λέει για σένα, θα σας προσέξουν και ένα ακόμα παραπάνω. Πάμε στις γραμμές, θα μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, good morning, Σάτς. Καλώς τον, ναι. Καλώς στη Φραγκφούρτη. Καλώς στο γεια σας, Κωνσταντίνε μου. Καλημέρα, καλημέρα. 3 ελληνικά γράμματα, 2 ξένα, ουφ και ουφ. Ναι. Μάλιστα. Επιτέλους. Ανακούφιση. Ναι. Εντάξει. Ναι, πραγματικά. Τι να κάνουμε. Αυτά έχουν οι καψούρες, αυτά έχουν φίλε. Και χαρά και στεναχώρια και ξενύχτη και ντέρτη και λοιπόν, ταλαιπώρια. Να κάνουμε. Αν ήθελα γλέντια, Μπάιερν και Ολυμπιακός. Ακριβώς. Αν ήθελα. Άστο φίλε. Δεν είναι έτσι. Εδώ στη Γερμανία λένε οι πιο απογοητευμένοι αυτοί που δεν έχουν να χαρούν τίποτα στη ζωή τους. Είναι Bayern. Είναι Bayern. Για να γλεντάνε μια φορά την εβδομάδα τουλάχιστον. Οι οποίοι δεν χαρακτήρισαν στημένο και βρώμικο το πρωτάθλημα που πήραν, έτσι, παρεμπιπτόντως. Όχι, λέω τώρα, κάνω συνειρμούς. Ναι, ναι, ναι. Είναι 4-5 ομάδες και στη Γερμανία που εντάξει. Έχουν τον Παρά. Και όποιος έχει τον Παρά, τη Γερμανία. Μάλιστα. 2 καρδούλες χτυπάνε στο στήθος μου. Η μία είναι, λεφτά δεν έχουμε, λεφτά έχουμε. Ναι, φυσικά. Στείλ τους όλους και αγόρασε τη Λίβερπουλ, τη Ρεάλ. Ναι. Τώρα το ένα σκεπτικό. Ναι. Το άλλο, αν κρατήσεις τον προπονητή. Ναι. Κακό του κεφαλιού σου. Να ευθυμίσουμε λίγο. Καλό να πάθεις! Με άλλο δεν έβαλες! Τα καλύτερα χρόνια σου έδωσα! Με θέλανε πιο πόσιμπρε και εγώ πήγα και στραβώθηκα και πήρα εσένα και σου αφαιρώθηκα και καλά έλεγε η μάνα μου! Σε θέλει ο ένας και ο άλλος! Όλα αυτά αλήθεια. Και όλα αυτά και διώξ τους όλους. Ναι. Κράτα μόνο τα νερά
Εντάξει. Και αγόρασε με τα λεφτά. Κοίταξε, και με τα λεφτά που έχει, αγόρασε 4 άτομα. Το διώξ του όλου. Δεν μπορεί να σταθεί. Δηλαδή, εντάξει, που το λέμε τώρα έτσι. Άλλαξε πολλά πράγματα. Ναι, το διώξ του όλου. Έτσι. Καλά, για του πιτσιρικάδε δεν συζητάμε, έτσι. Τώρα, το ότι πρέπει να φύγουν παίκτες. Παίκτες που είτε τελειώνει το συμβόλαιό τους, είτε δεν τελειώνει. Δείξαν ότι αυτό ήταν, παιδιά. Αδειάσαμε. Το πηγάδι μου θα βγάλει βατράχια και άμμο και χώμα. Δεν θα βγάλει νεράκι. Έτσι. Εκεί λοιπόν λες ευχαριστούμε πολύ σε ευγνωμόν. Όποιος και αν είναι αυτός, έτσι. Δεν θα πω εγώ αυτός, εκείνος, ο άλλος. Ξέρουν αυτοί. Έτσι. Μας έδειξαν κάποια παιδιά ότι πραγματικά αδειάσανε. Πέρσι τελειώσανε, αιώνια ευγνώμονες έγραψαν ιστορία, δεν μπορούν άλλο ρε παιδί, πώς το λένε. Παράδειγμα τώρα, επειδή λένε, δεν ξέρω αν ο Μπίσεσβαρ μπορεί του χρόνου να είναι ο Μπίσεσβαρ ο προπέρσινος πάλι. Αδύνατον. Λέω εγώ τώρα, για έναν που έχω αφιερώσει ύμνους. Έτσι. Μένα. Λοιπόν, δεν ξέρω, ο Στόχ ας πούμε, τι έχει να δώσει μετά ο Στόχ. Έτσι. Τίποτα. Δεν ξέρω. Όχι τίποτα. Ξέρεις, δεν είμαι και πολύ του ποδοσφαίρου γνώστης. Καλά, δεν το συζητάμε τώρα για Βέρμπλουμ. Ένας απλός φίλατρος είμαι. Ναι, να πιάσουμε ονόματα. Το αγαπώ το ΠΑΟΚ. Ονόματα. Με το Βιερίνη, ας πούμε. Ο αρχηγός τι γίνεται. Τι συμβαίνει, ας πούμε. Δηλαδή, η χθεσινή του ήταν άλλος χθες. Άλλος. Ενέργεια που δείχνει ότι δεν έχει την ισορροπία, δεν έχει την ψυχραιμία, το χαρακτήρα που... Ένας από τους λόγους που τον υπεραγαπήσαμε και τον αγαπάμε είναι και αυτός. Έτσι. Χθες είδαμε έναν άνθρωπο που είναι... έβγαλε ένα κρυφισμό χωρίς λόγο εκεί. Χωρίς λόγο. Έτσι. Δεν ξέρω. Λόγο θα έχει, απλώς δεν το ξέρουμε. Ναι, χωρίς λόγο μέσα στο παιχνίδι, λέω. Το τι συμβαίνει από πίσω. Αν έχει κρυφισμό επειδή δεν τα βρίσκει, επειδή δεν του κάνουν την πρόταση που θέλει, ξέρω εγώ, ή επειδή ο προπονητής τον είχε στον πάγκο όλο αυτό το διάστημα και τον έβαλε στο 80. Δεν ξέρω. Εικάζουμε. Δεν ξέρω να σας πω. Έχει γίνει αυτό. Θα σας το πω άμα το ξέρω. Γιατί ακούμε 500 διαφορετικά σενάρια για τον Βιερίνια. Έτσι. Και μια τελευταία λέξη θα πω. Όπως λοιπόν κάποιον κύριο που ακούω και σε κάτι άλλα ραδιόφωνα, η ομάδα αρχίζει από το 1. Ναι, καλά. Ναι, βεβαίως. Ναι. Είμαι και αυτή τη άποψη. Δεν ξεχνώ ότι έχει προσφέρει ο Πασχαλάκης. Ναι, ναι, εκείνη την εποχή. Και στα τελευταία μάτς ήταν οκ, okay, όμως μεγάλο τέρμα. Και ο ίδιος θα ωφεληθεί. Ναι. Και ο ίδιος θα ωφεληθεί. Ένα μεγάλο τέρμα. Ένα μπαρουτοκαπνισμένο θα είναι Γερμανός, θα είναι Κροάτης, θα είναι. Δεν ξέρω τι θα είναι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Ένα μεγάλο. Τέτοιο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Άρα φέρνει ένα μπαρουτοκαπνισμένο να τρώει λαρίγκια. Έναν αγέλαστο. Τον τραπ, φέρετε τον τραπ. Τον τραπ θέλω. Δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Αυτό είναι όντως ένα μεγάλο τέρμα. Εντάξει. Με παραστάσεις και από Αγγλία και τα λοιπά. Αυτό που είναι στην Αγγλία, δεν λες, ο τραπ. Ο τραπ, είναι στη Φραγκφούρτη και ήταν στο Παρίσι. Στην Παρίσι Ζερμέν, ναι. Μάλιστα. Αρχικά άκουσα τον Τραμπ και λέω εντάξει, ρε. Είπαμε, ρε φίλε. Αυτός είναι fake news. Γεια σου Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν, φιλιά, ζουμουσού αδερφέ μου. Ζουμουσού, φιλιά πολλά στη Φραγκφούρτη. Πάμε εδώ, καλημέρα σας και συγγνώμη που περιμένατε. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον Συντριβανίσιο. Καλώς τον. Τι κάνεις, παλικάρι μου. Πάμε. Κάερε στα περμητίδο λεβαντάσκες στο πλικατόριο. Που σημαίνει... Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς? Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και τι άλλο? Φάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε αυτό, ποτέ. Αυτό. Και δεν μας πέφτει με τίποτα. Καλά, ρε, φίλε. Η διάθεση, η τρέλα, η πίστη και η υπομονή. Και το πάθος, τίποτα. Και το πάθος. Έτσι. Λοιπόν, και η κουφάλα είναι δέντρο, ε. Και δοντιού. Και εννοείται, φίλε. Εμείς δεν βρίζουμε. Η εκπομπή ναι. Δεν... Να μπαίνει και ο δοντίατρος μέσα. Η εκπομπή δεν εσχρολογεί, δεν υβρίζει. Μπορούμε από σήμερα να μιλάμε ελεύθερα τη γνώμη μας. Και πριν μπορούσαμε, απλά βάζαμε μόνοι μας. Όχι, μέσα για ένα... Για το... Ακριβώς. Μιλάμε. Και λέγαμε παίζουμε αύριο. Εγώ θα πω την άποψή μου. Δεν θέλω να με κρίνει κανένα. Τι να σου πω. Καλά σοβαρά μιλάς. Γι' αυτό ανοίγουμε γραμμές. Δεν κατάλαβα. Όχι, προχθές κάποιος κάτι πήγε να πει πάλι. Αλλά... Ο καθένας έχει την άποψή του. Πήρε μια χαρά τα παίρνω χαμπάρι. Μια χαρά τα παίρνω, έτσι. Λέω. Τα πήρες χαμπάρι. Μια χαρά. Ο πρόλογός μου σήμερα
Έτσι, για τις λοιπόν... γυναίκες της παρέας αφορά όλους το πώς μιλάμε ο ένας για τον άλλον στην παρέα μας μέσα. Πάμε. Πάμε. Πάμε για να τελειώνω, ναι, γιατί δεν έχω πολλά να πω. Ναι. Έχασε το πρωτάθλημα. Είχε το κύπελο στη τσέπη του και με τρεις άστοχες αλλαγές έχασε το κύπελο. Ναι. Το τελικό κύπελο και θα το παίρναμε πάλι. Δεν υπήρχε πιθανότητα. Ναι. Δεν κρατάει την ομάδα όπως πρέπει να την κρατάει κάθε Κυριακή με την ίδια σύνδεση ή να διορθώσει κάτι διαφορετικό να κάνει. Ναι. Ό,τι ήταν να δείξει κατά την άποψή μου αυτός ο άνθρωπος, ναι, που έπρεπε να φύγει από προχθές, δεν είμαι από αυτούς και το ξέρεις τόσα χρόνια που με γνωρίζεις, που να διώχνω και να τρώω προπονηταρά. Όντως. Λοιπόν, έπρεπε να φύγει από προχθές. Γιατί? Λοιπόν, αυτός που θα έρθει έχει τις ίδιες πιθανότητες με αυτόν. Τέλη Αυγούστου έχουμε ένα παιχνίδι, έτσι δεν είναι? Ναι, 26. Πάει όλη η χρονιά. 26. Εάν χάσει, βέβαια, και θα χάσει όπως πάει αυτός με το μυαλό που έχει, εχθές είπε, μέχρι τώρα έλεγε για βιβλίο, τώρα θέλει τόμους να γράψει. Εμείς δεν τον πήραμε για να γράφει τόμους η βιβλία, εμείς τον πήραμε για να χωσάρει την ομάδα. Λοιπόν, εάν έρθει καινούριος προπονητής, που δεν το ξέρουμε, αλλά μιλάμε για προπονητή, όχι τύπο Τούντορ και σαν κι αυτόνα, ναι, να προσφέρει έργο. Δεν έχουμε τις ίδιες πιθανότητες. Ναι, χάσει το παιχνίδι. Ναι, ναι, ναι. Προχώρα, προχώρα. Αυτό θα χάσει και εκείνος. Δεν σε διακόπτω. Εκείνος είχε μια δικαιολογία που θα είναι καινούργιος και δεν θα ξέρει την ομάδα. Αυτός ο κύριος... Το θέμα δεν είναι να ψάχνουμε δικαιολογίες. Το 80 μου κάνει αλλαγές τη στιγμή που άλλος η αντίπαλη ομάδα είναι αποδεκατισμένη. Δεν βλέπεις ότι η ομάδα δεν μπορεί να βγάλει γκολ? Ναι. Έκανε στην άμυνα ένα χρόνο ολόκληρο, μια άμυνα κατάφερες να κτίσεις. Τίποτα άλλο. Χωρίς να ξεχνάμε ότι υπάρχουν στα θεωρία επάνω και στον πάγκο πόσοι τραυματίες, μεγάλα ονόματα, ναι, και τα εκατομμύρια του Σαββίδη. Ναι. Καλά, σε αυτό δεν έχει ευθύνη ο προπονητής, έτσι. Τα ιατρικά, ναι, το ιατρικό team τη λάθη έκανε, ναι, ναι. Φταίνε αυτοί που δεν έχουμε γυμναστεί σωστό. Σωστό. Από πλευράς εκγύμνασης, το επιτελείο του, ναι. Τα πάντα, φυσική κατάσταση, περπατάνε, ναι, ναι, κοστί μου. Το ιατρικό επιτελείο δεν ήταν δικό του. Τρεις παίχτες είχε ο συντοπίτης. Παύλε. Ο συντοπίτης είχε τρεις παίχτες μικρούς. Παύλε μου. Είδες πως τρέχανε, τι φλόγα είχανε. Ναι. Παύλε, το ιατρικό επιτελείο δεν είναι του προπονητή. Οι γυμναστές και τα λοιπά, ναι, αυτό ναι. Αλλά, ναι, ναι, να το διαχωρίζουμε. Δεν θέλω δηλαδή, ναι, να σου πω την αλήθεια, δεν θέλω να του φορτώσουμε και πράγματα που δεν... Όχι, συγγνώμη, το διευκρινίζουμε. Τα λάθη του τα έχω πει εγώ όσο για κανέναν άλλο προπονητή. Όσο για κανέναν. Λοιπόν, εγώ την άποψή μου την έχω πει και κάτι άλλο. Αυτό το χλεβασμό που έκανε μέσα στο Αλκαζάρο ο δικηγόρος με τον ύμνο του ΠΑΟΚ, η νομική υπηρεσία δεν έχει δικαίωμα να τον καταγγείλει? Αυτός... Με ποιο δικαίωμα έβαλε τον ύμνο? Πρόσεξε. Αυτός που έκανε αγκαλίτσες στις σουίτες με τον Ιβάν, αυτός ο οποίος ευνοήθηκε γιατί έσωσε τη χρονιά με τους δύο δανεικούς, γεμάτος ηρωνία και χλεβασμό, αυτό θα πρέπει να τιμωρηθεί. Η ηρωνία με τον ύμνο του ΠΑΟΚ, τον ύμνο του ΠΑΟΚ που είναι ιερός. Είναι ιερός. Είναι ιερός. Δεν πειράζει. Έχουμε δει τη συμπεριφορά του, καταλάβαμε. Όπως αυτού το επάγγελμα είναι λειτουργήμα, έτσι και ο ύμνος του ΠΑΟΚ είναι ιερός. Ακριβώς. Και δεν έχει το δικαίωμα αυτός να το χρησιμοποιεί όποτε θέλει και όπου θέλει. Πόσο λίγος και μικρός και μικρόψυχος δείχνεις χρησιμοποιώντας τον ύμνο του ΠΑΟΚ. Πες ό,τι θες. Κάνε αβάντα στο Μαρινάκι. Κάνε αβάντα όσο θέλεις. Έτσι. Αλλά πόσο μικρόψυχος δείχνεις. Τι ηρωνία είναι αυτό, τι είναι δηλαδή, είναι ας πούμε χιούμορ, χιουμοράκι, τι είναι? Τι είναι, τέλος πάντων. Εγώ ξανά... Ξέρεις εγώ ότι ξανά... δεν θέλω με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, έτσι, δεν θέλω ρε παιδί μου να ασχολούμαι στην εκπομπή. Δεν γουστάρω, έχω το δικαίωμα να επιλέγω. Δεν μ' αρέσει, δεν θέλω. Ακόμα και όταν έλεγε καλά πράγματα για μας, άνθρωπος που τη Δευτέρα σε λατρεύει και την Τρίτη σε απεχθάνεται, έτσι... Δεν μπορώ καθόλου. Δεν θέλω. Ούτε καν. Λοιπόν, ούτε καν. Εγώ σήμερα τελευταία μέρα ασχολούμαι με τον προπονητή και με οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στη διοίκηση που πρέπει να αλλαχθεί. Λοιπόν, πολλά. Πολλά. Η άφηξη Ιβάν... ασχολούμαι, λέω, γιατί δεν το έχω. Δεν το έχω να ασχολούμαι. Έγινε. Για τελευταία φορά τα αφήνω όλα στον κύριο Σαββίδη. Γεια σου, Παύλε μου. Από εδώ και πέρα
Μπιζίμ ΠΑΟΚ, εμείς μαζί για μια ζωή. Γεια σου, Παυλάρα μου. Παοκάρα, σ' αγαπώ. Αγόρι μου, γεια, γεια. Και παντού σ' ακολουθώ. Φιλιά, γεια, γεια. Γεια σου, Παυλάρα μου. Γεια σου, Παυλάρα μου. Φιλιά, φιλιά. Πάμε εδώ. Ναι, γεια σας. Καλά, ρε Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον, Βασιλάκη. Χρόνια πολλά του Αηλιώ σήμερα. Βέβαια. Χρόνια πολλά σε όλους τους ηλίες. Ξεκίνησα έτσι με αυτή την θρησκευτική παρέμβαση. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Αν το χτεσινό παιχνίδι δεν είναι η επιβεβαίωση όλης της χρονιάς, ναι, λυπάμαι, λυπάμαι, γιατί είμαι ένας από τα εκατομμύρια των φιλάθλων, ο οποίος έχω αγανακτήσει, ο οποίος δεν μπορώ, ναι, να κατακρίνω και να, ή μάλλον να κρίνω και να κατακρίνω ανθρώπους, γιατί δεν έχω την ευχέρεια, την οικονομική να πάω να αγοράζω τον ΠΑΟΚ και να τον κάνω μεγάλο. Ναι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχεις το δικαίωμα να εκφράσεις άποψη, να κριτικάρεις, να πεις μου αρέσει αυτό ή δεν μου αρέσει. Έτσι, δεν, δηλαδή δεν πρέπει να έχεις την οικονομική ευχαίρεια να αγοράσεις την ομάδα για να μπορείς να έχεις άποψη. Σωστός. Προσπαθώ όμως πάντα με ήρεμο και ήπιο τρόπο. Αυτό κάνουμε εδώ. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή δεν σου στερεί το δικαίωμα. Βεβαίως, αν θα πάρει τις αποφάσεις, αυτός ο οποίος είναι ο πρόεδρος, ο τεχνικός διευθυντής, αλλά έχουμε το δικαίωμα, εφόσον ζούμε και αναπνέουμε για αυτό το σύλλογο, νοιαζόμαστε, είναι κομμάτι της ζωής μας, να λέμε την άποψή μας, Βασίλη μου. Έτσι. Σε κάθε. Ναι, σίγουρα. Μετά όμως και το χτεσινό πραγματικά ένιωσα. Να μην την πω τη λέξη. Τι να πει, άσε το, τι να πει. Σε παρακαλώ. Γιατί είμαι παοξής και όταν τα ίδια σου τα παιδιά, το ίδιο σου το οργανισμός σε προδίδει όλη τη χρονιά και έρχεται το χτεσινό, το οποίο ήταν το πιο τραγικό για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι ζουν δίπλα με τους Αριανούς. Λυπάμαι που το λέω, είναι μόνο η λέξη. Στάθηκαν αξιοπρεπέστατα με 11 παίχτες μόνο. Τι θέλετε να πούμε? Να πούμε δηλαδή να αλλοιώσουμε την πραγματικότητα? Άκουγα όλη τη βδομάδα για 5 και 6 και 7 και έλεγα, παιδιά, αν υποτιμήσουμε, δεν θα είναι. Έρχονται, παίζουν για την αξιοπρέπειά τους. Έτσι και αισθάνθηκαν όπως έπρεπε. Τι να λέμε τώρα δηλαδή? Να πω κάτι άλλο? Ναι. Η απόδειξή μου ήταν ο Βιερίνια. Αυτό το πράγμα που έκανε ο Αντρέ, λυπάμαι πολύ, τα πράγματα έχουν φτάσει στα άκρα. Θέλω να το πω με όλη την πίκρα, δηλαδή ο Αντρέ να φάει για άσχετο λόγο κόκκινη κάρτα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει στα αποδυτήρια. Ακριβώς. Είναι ενδεικτικό της ψυχολογίας, των νεύρων, του κακού κλίματος. Είναι ενδεικτικό. Είναι, Βασίλη μου, αυτό που λες. Είναι μια απόδειξη που μας θα πρέπει να την λάβουν και αυτοί στην ΠΑΕ πάνω. Πώς να σου πω, να την λάβουν υπόψη τους, γιατί το καράβι, παιδιά, βουλιάζει. Ο καπετάνιος είναι υπεύθυνος και οι ναύτες μετά είναι συνένοχοι. Το καράβι μας βουλιάζει. Αν συνεχίσουμε με το ίδιο άνθρωπο, όχι απλά δεν θα δούμε καλές μέρες, θα είμαστε μια ζωή πικραμένοι. Είναι η τελευταία για μένα εκπομπή που παίρνω τηλέφωνο. Εύχομαι στην προετοιμασία να πάνε όλα καλά και να δω καλύτερες μέρες, γιατί εχθές πραγματικά ντροπιάστηκα και πόνεσα. Να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Όλοι οι ακροατές, όλα τα ζουμουσάκια. Να ξαναπάρεις πάντα... αγόρι μου, γιατί να φύγεις? Να ξαναπάρεις να πεις αυτό που γουστάρεις και θέλεις. Να μας πεις την καλημέρα σου μόνο. Δεν είναι ανάγκη να πεις για τον προπονητή. Γι' αυτό και μόνο μπορεί, Χριστί μου, πραγματικά μια καλημέρα. Απλά δεν μπορώ να ασχοληθώ μετά το χτεσινό το φιάσκο, γιατί για μένα. Τι να πούμε τώρα. Μα τι να πούμε τώρα. Ήταν, έτσι. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Να σε καλά. Να σε καλά. Φιλάκια, φιλάκια. Μα είπαμε, ρε παιδιά, ότι τελικά ήταν εξαιρέση τα δύο μάτς με Γαύρο και ΑΕΧ. Ήταν εξαίρεση. Διότι χθες γυλίσαμε πάλι στο πρόσωπο αυτό. Μια-δύο ευκαιρίες που δεν γίνονται γκολ και μετά ένα πράγμα σαν αγκαρία, βαργεστημένο, χωρίς νεύρο, χωρίς πάθος, χωρίς τίποτα. Έτσι. Λοιπόν, ήταν η επιβεβαίωση για όλη τη χρονιά. Και ίσως να μην ήταν και τόσο κακό που έγινε αυτό. Διότι αν χθες ρίχναμε 4 ή 5 γκολ και φαινόντουσαν όλα όμορφα, να μην έπαιρνε ο πρόεδρος τις αποφάσεις που θα πάρει τώρα. Είτε αφορούν στον προπονητή, είτε αφορούν στους παίκτες, είτε αφορούν γενικότερα. Ίσως αυτό το πράγμα να σκέπαζε κάπως σαν ένα make-up τις ρητίδες ή τις ουλές. Όπως έγινε στα δύο μάτς, σε Καραϊσκάκης και ΟΑΚΑ. Που είπαμε εδώ, κάτι είδαμε, ναι, αλλά αυτό δεν αρκεί για να αλλάξει τη συνολική εικόνα όλης της χρονιάς. Και ξαναλέω, ναι, με τα δικά μας λάθη και τα σφάλματα και τα εγκλήματα των τελευταίων, ειδικά με τα δελτία, τα είπαμε, αυτομαστιγωθήκαμε όσο κανένας. Έτσι. Με τους τραυματισμούς, με τις πλεκτάνες, με την ιστορία, με το παραμύθι, με τη συνειδιοκτησία, με όλα αυτά. Με τους τραυματισμούς. Δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά. Τα ζούμε κάθε μέρα και τα αναλύουμε εδώ, έτσι. Πάμε. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα, Αγωστέ. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον, Στελάρα.
Εγώ, Κωστή, να πούμε στο Zoom, άμα θα είχα το Φερέιρα απέναντί μου, επειδή σπούδαζα παλιά και δημοσιογράφος, δημοσιογραφία, θα τον έκανα μία ερώτηση. Αυτός αν είναι ευχαριστημένος, ας το, γιατί και ο προπονητής κάνει εμφάνιση, έτσι, με την εμφάνιση, με τις επιδόσεις του που είχε στη διαχείριση των παικτών, αν ήταν δίκαιος, και αν θα μείνει στην επόμενη χρονιά στον ΠΑΟΚ, τι θα κρατούσε και τι θα άλλαζε από την, από την προσωπική του επιρροή πάνω στην ομάδα. Πρόσεξε, σου απαντώ τώρα ένα μέρος μόνο σαν απάντηση. Ναι. Χθες, ας πούμε, δεν λέει ότι σε τέσσερα μάτς με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη, έχω βάλει μόνο ένα γκολ με το Μιχάη. Έχω μηδέν μπροστά. Τι λέει, τέσσερα μάτς δεν έφαγα γκολ πίσω. Έφτιαξα άμυνα. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ο καθένας θα το δει όπως θέλει. Αυτός βλέπει αυτό το οποίο θεωρεί σωστό. Νομίζει ότι τα έχει κάνει σωστά τα περισσότερα πράγματα. Και ότι φταίνε οι εξωγενείς παράγοντες. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει τα λάθη του. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει... Αυτό το κρινάρι. Πάμε στο επόμενο. Ναι, αυτό, ναι. Σήμερα πρέπει η διοίκηση ή να πει ότι ξέρεις κάτι, ευχαριστούμε για τη συνεργασία ή σήμερα να το στηρίξει. Και όταν λέμε αν το στηρίξει σήμερα, πρέπει να τον κάνει και τρεις μεταγραφές αξίας και ουσίας για την ομάδα. Σωστό. Σωστό. Γιατί ούτε πέρσι τον έκανε μεταγραφή για να λέμε τα πράγματα με τον όνομα. Ναι, τα έχουμε πει και το ξαναλέμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Το πήρανε μόνο τον Εσίτη το καλοκαίρι, το οποίο τον κάψανε με τον τρόπο που το χρησιμοποίησαν στα παιχνίδια με τον Άγιαξ. Τους ακατέψανε τον παίκτη στην ψυχολογία, δεν μπορούσε σε πολλή χρονιά να ξανασυνέλθει. Γιατί έδειξε κάποια στοιχεία, αλλά δεν είναι αυτά τα στοιχεία που θα περίμενε ο κόσμος για να παίκτη για να κάνει τη διαφορά να πάει να μπει για πρώτη φορά στην ιστορία μας σε ομίλους του Champions League. Ναι. Ούτε και το Δεκέμβρη έγινε κάποια μεταγραφή για να στηριχτεί η ομάδα παρόλα τα προβλήματα, τις δικαστικές διαμάχες που είχαμε όλα αυτά. Έχει κάποια επιβαρυντικά και κάποια ελαφρυντικά προπονητής. Αλλά επαναλαμβάνω, σήμερα παίρνεις την απόφαση η διοίκηση του ΠΑΟΚ ή το στέλνεις ή τον κρατάς. Τον κρατάς έμπρακτα όμως με μεταγραφές ουσίας. Ένα καλό τερματοφύλακα, μια χαφάρα και ένα σεντερφόρ αξίας Πριγιούβιτς. Ναι. Και κάτι ακόμα που... Ακριβώς. Αυτό είναι το αν σε περίπτωση, συγγνώμη που σε διακόπτω, στην περίπτωση που τον κρατήσεις, δεν τον κρατάς απλά. Τον θωρακίζεις κιόλας, τον εφοδιάζεις, του δίνεις όπλα στη φαρέτρα. Δηλαδή, όχι απλά σε κρατάω επειδή τυχαίνει να ξέρεις την ομάδα. Τον κρατάς και τον ενισχύεις την απόφασή σου, έτσι. Έτσι. Εννοείται. Κωστή, και κάτι ακόμα για τον Κλάντεμπερκ, τον καινούργιο αρχιδιετητή. Ναι. Δύο πράγματα από αυτά που είπε, τα είχα πει εγώ εδώ και δύο μήνες για να προβούμε τα γένια μας. Ότι στο replay όταν πηγαίνει η φάση στο VAR πρέπει να το δείχνουν στο μάτι στην οθόνη του κάθε γηπέδου. Σωστό. Και ανοιχτές οι συνομιλίες να ακούμε τι λένε οι διαιτητές μεταξύ τους. Επίσης σωστό. Και πιο προσεκτική θα είναι και να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται. Τι, τα μυστικά του κράτους. Να δούμε τι το λέει το κουνάκι. Μακάρι, το από πάνω. Μακάρι αυτό που είδαμε με τους ξένους διαιτητές, με το VAR να το κάνει ακόμα πιο καλό. Έτσι, να δείξει στοιχεία. Θέλουμε απλά. Θέλουμε αξιοκρατία και εντιμότητα. Δεν θέλουμε καμία εύνοια. Αυτό δεν θέλουμε. Είναι μυστικά του κράτους εκεί, τελείωσε. Ακριβώς. Δεν είναι. Ακριβώς. Ο άλλος παίζει τα λεφτά του, ο άλλος παίζει το χαρτί, παίζει την τρέλα του, οτιδήποτε. Πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη παντού. Τελείωσε. Ακριβώς. Έγινε, Στελάρα μου. Σε ευχαριστώ. Δεν έκανα διάλειμμα 9.30. Έτσι θα το πάω μονοκοπανιά τώρα. Δεν σας διακόπτω γιατί έχει 5 γραμμές. Αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Ναι. Γεια σας. Ναι, γεια σας. Άντε ρε Τάσο. Άντε. Έλα γόρι μου, έλα. Σε ακούω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα. Συγγνώμη, να πω κάτι. Αυτές οι 5 γραμμές που είναι τώρα, μην καλείτε άλλο γιατί θα πάμε κατευθείαν σε τέλος εκπομπής. Για να μην σας κόψω. Έλα, Τάσο, σε ακούω. Αυτές οι 5, άλλες 12 και άλλες 4. Πέντε, ναι, αυτή, δεν έχει. Μεσημέρι θα είμαστε πάλι εδώ 2 η ώρα και αύριο πάλι το πρωί. Ωραία. Έλα. Όταν αφορά στην ερώτησή σου τι πρωτάθλημα είναι αυτό που τελείωσε, είναι το πρωτάθλημα το στημένο και το βρώμικο με αποδείξεις, όπως έλεγε και η γνωστή συμπαθητική φυλάδα εκ Πειραιός. Λοιπόν, είναι το πρωτάθλημα που το πήρε μια ομάδα θυσιάζοντας 190 νεκρούς λόγω κορονοϊού. Να τα λέμε έτσι όπως μιλάνε αυτοί, Λοιπόν, είναι το πρωτάθλημα που πουλήσανε κομμάτι του Αιγαίου και δεν άνοιξε μύτη. Βλέπεις συμφωνία Πρεσπών, τις μπαρούφες που λέγανε Της Αγίας Σοφιάς. Είναι το κομμάτι την Αγία Σοφιά βέβαια. Για να κρατηθεί η κυβέρνηση και να μην ανοίξει κατά τη στοιχεία, κατά τη στοιχεία αυτό. Είναι γενικά το πρωτάθλημα
των πολλών σκοτεινών σημείων. Και το πρωτάθλημα το οποίο αιωρείται από πάνω η υπόθεση με τον Ουρουάν και πάνω απ' όλα η υπόθεση με την κυρία Σπανού. Με την κυρία Σπανού, έτσι. Τα στημένα παιχνίδια. Αυτό. Εντάξει. Όμορφα. Αυτό τώρα. Όμορφα. Αυτοί ξεστικά, Νεκροστή, αυτοί τρέχουν να βάλουν την ταμπέλα σε κάτι, μη τυχόν και μετά η κοινή γνώμη αφιταλαντεύεται και είναι, ξέρεις, μετέωροι. Όπως κάναν το 18 που βιαστήκαν να επικυρώσουν βαθμολογίες, να βγάλουν την ΑΕΧ, πρωταθλήτρια, για να περάσουν στη συνείδηση του κόσμου, τουλάχιστον εκεί, του προβατοποιημένου κόσμου στον οποίο απευθύνονται, ότι τελείωσε το, είναι δικό μας και δεν έχουν δικαίωμα να μιλάνε οι άλλοι, το ίδιο τρέξανε να κάνουν περί χαρίς και εχθές. Ναι. Ακριβώς. Και έρχομαι λοιπόν να σε ρωτήσω. Από τη στιγμή που επίσημα είχε ανακοινωθεί ότι διοργανώνει φιέστα η ΠΑΕ Ολυμπιακός, η επίσημη ΠΑΕ, στην αντίθετη περίπτωση που ήμασταν εμείς, πες μου, σήμερα το πρωί θα υπήρχε κυνηγητό ελαίου κορονοϊού. Καλά, σοβαρά μιλάς. Και θα είχε τεθεί σοβαρά το, μιλάς. Το πρωτάθλημα. Αστυνομία έξω από το γήπεδο. Αστυνομία να διαλύσει το μαζεμένο πλήθος γιατί υπάρχει ο κίνδυνος με τον κορονοϊό κτλ. Και σήμερα το πρωί, Κωστή, θα ακούγαμε ότι εκεί στην ΠΑΕ κοιμούνται. Ότι γιατί η ΠΑΕ είπε ότι διοργανώνει φιέστα ενόψη κορονοϊού και καλά μας κάνουνε. Όπως λοιπόν προχθές που ζητούσανε το αυτομαστίγωμα και την τιμωρία της ομάδας. Ναι. Κοινώς ήθελα να πω ότι υπάρχουν καλός ή μάλλον κακός πρέπει να λέμε, όχι καλός ή κακός, κακός ή κακός, δύο μέτρα και δύο σταθμά για τα ίδια θέματα. Δεν τιμωρούνται, παιδιά, το ίδιο οι δικές μας οι ομάδες, ο κόσμος εδώ πέρα με αυτούς κάτω. Όποιος δεν το έχει πάρει χαμπάρι, προφανώς αυτός είναι που κοιμάται και όχι να κατηγορεί άλλους που κοιμούνται. Είναι πάμπολα τα παραδείγματα. Πάμπολα είναι τα παραδείγματα. Φυσικά δεν παραβλέπουμε, όπως αναφέρθηκες και εσύ και οι άλλοι φίλοι που μιλήσανε, και τα λάθη και τα στραβά της δικής μας ομάδας. Εννοείται. Θέλουμε σε πολλά πράγματα βελτίωση. Πολλά. Και τα λάθη μας, όχι απλά δεν τα θάψαμε. Τα αναδείξαμε, επιμείναμε, έτσι, νομίζω όσο κανένας άλλος οργανισμός. Έτσι. Το κερασάκι σε μια τόσο στραβή χρονιά το έβαλε χθες η ενέργεια του Βιερίνια. Αυτό. Έδειξε το πόσο κακή χρονιά ήταν από πλευράς κλίματος και από πλευράς συνθήκων η ενέργεια του Βιερίνια. Ξέρεις τι μου θύμισε, Τάσο. Δεν ξέρω αν ο Αντρέ θα μείνει. Μου ήρθε στο μυαλό η κεφαλιά που έριξε ο Ζιντάν στο Ματεράτσι. Και πάγωσα γιατί λέω, αυτή θα είναι η τελευταία εικόνα που έχουμε από σένα. Είπα μέσα μου, αν δεν μείνει. Θα είναι αυτή, πόσο άδικη είναι. Γιατί να μην είναι η αλλαγή με τους χιαστούς. Γιατί να μην είναι αυτή η στιγμή και να είναι αυτή χθες. Έτσι είπα μέσα μου. Δεν ξέρω αν θα μείνει ή όχι ο αρχηγός, αλλά όπως το λες, πολύ, πολύ άσχημη αυτή η εικόνα. Και ενδεικτική. Είναι ενδεικτική της χρονιάς, ρε παιδί μου. Αυτό άμα κρατάμε μία φάση, αποτυπώνεται εκεί όλο το πράγμα. Τα νεύρα, το κακό κλίμα, η δυσαρέσκεια, αυτό που λες. Αυτά. Τάσο, έπεσες. Πάμε εδώ. Αυτές οι τέσσερις γραμμές και τέλος. Καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την. Κωστάκη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλώς την. Θέλω να πω, δεν θέλω να ασχοληθώ, Κωστή, γιατί ειλικρινά δεν είδα το μάτς. Ναι. Το άκουσα σε καλύτερα. Περιστασιακά. Ναι, καλύτερα. Ναι. Έχουμε ένα πολύ ωραίο εξοκλήσι εδώ του Προφητηλία και πήγα εκεί πέρα, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο γιος μου μεγάλος. Στελάκι μου. Στελάκι μου, σου εύχομαι χρόνια πολλά. Ξέρεις, εγώ είμαι στο σαλόνι, εκείνος είναι μέσα στο δωμάτιο, εκείνος ακούει στα ακουστικά, εγώ σ' ακούω στερεοφωνικά. Αυτό είναι που λέμε οικογενειακή εκπομπή. Έτσι ακριβώς. Κοίταξε να δεις, ούτως ή άλλως είναι η αιτία που άρχισε να σ' ακούω. Ο γιος μου, ο μεγάλος. Μπράβο στο γιο που κερδίσαμε τέτοια ακροάτρια, έβγε το παιδί. Στέλιο, ακούς, άκουτα. Εύχομαι, αγόρι μου, να είσαι γέρος, ευτυχισμένος και καλή σταδιοδρομία σε ό,τι και αν κάνεις από εδώ και Είμαι πέρα. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι. Είμαι βέβαιος. Αμήν, για όλα τα παιδιά του κόσμου και για τα δικά μου. Έγινε την άκρη. Τίποτα, μου. Δεν θα πω, δεν θα πω τίποτα, Κωστή. Θα έχουμε σημαίνει. Εγώ θα πω μόνο ένα ζουμουσού και όπως πολύ σωστά λέμε, δεν είναι μόνο οι χαρούμενες στιγμές. Είναι και δυστυχώς και οι δυσάρεστες στιγμές που, μας δένουν... που εύχομαι να μαθαίνουμε από αυτές.
Φιλιά πολλά, φιλιά. Έγινε. Γεια σου Δύναμο. Γεια. Πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Χρήστος από Χαλκίδα. Γεια σου ρε Χριστάρα. Πάμε, σ' ακούμε. Κωστή μου, θέλω πρώτα να συμφωνήσω σε κάτι που είπες πάρα πολύ σωστό. Ευτυχώς που έγινε το αποτέλεσμα και δεν θα κρυφτεί κάτω από το χαλί όλο αυτό το χαλί. Ναι. Γιατί ένα 5-0 θα λέγαμε όλα τέλεια. Ναι, το καταλαβαίνεις. Ναι. Η τελευταία γεύση. Έτσι. Καταλαβαίνω και εσύ ότι δεν μπορείς λόγω της θέσεώς σου να εκφραστείς ελεύθερα. Εγώ όμως θα εκφράσω όχι, τη δική μου άποψη. Εκφράζομαι ελεύθερα, τι λέω την άποψη. Όχι, δεν έχω κανένα. Θα καταλάβεις τι θέλω να πω. Α, ναι. Θα διαφωνήσω πολύ με έναν ακροατή που είπε να τον στηρίξει τον προπονητή σήμερα ή να τον διώξει. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να με κλείσει αν θέλεις, αλλά θα χρησιμοποιήσω τη λέξη. Είναι άχρηστος. Ναι. Εντάξει, οκ, καταλαβαίνω το πνεύμα σου. Άχρηστος. Ναι. Εδώ μιλάμε άνθρωποι τώρα, παουγκτζίδες εδώ στη Χαλκίδα, είμαστε φοβερά εξαγριωμένοι με αυτή την κατάσταση. Ναι. Δηλαδή είναι άχρηστο, πρέπει να φύγει. Γιατί εξέ, να σε κλείσω, κοιτάμε πάντα, πρόσεξε. Όχι, θέλω όχι, να είμαστε λίγο πιο. Του άχρηστος, θα σου πω το εξής. Μπορείς να πεις κάτι χωρίς να χαρακτηρίσεις. Με πολύ πιο σκληρό τρόπο. Είναι έξω, μπορείς, είναι έξω. Μπορεί, δηλαδή, πίστεψέ με. Εγώ θέλω πάντα, αδερφέ μου, να σεβόμαστε τη θέση, τον θεσμό. Έτσι, όποιος και να κάθεται εκεί. Αυτόν δεν μπορώ έτσι. Να τον σεβαστώ. Λοιπόν. Δηλαδή, να σεβαστώ ποιον, τον okay. Τούτορ, τον Περέτα. Καταλαβαίνω. Ποιον να σεβαστώ, τον άλλο, το Σέρβο που μας είχαν φέρει. Ποιον να σεβαστώ τώρα. Ναι. Το Στανόγεβιτς, που κάνανε ποδηλατάδα στην προετοιμασία okay. Τώρα. Οι άλλοι τρέχανε και αυτοί κάνανε ποδήλατο. Τι να σεβαστώ, Κωστή μου. Απόλυτα τώρα, για τον αετό, λέω για τις εκφράσεις. Εδώ δεν σέβονται οι ίδιοι που είναι πάνω στη διοίκηση. Ναι. Θα σεβαστώ τώρα εγώ. Ναι. Δεκτό. Δηλαδή να κρατήσουν αυτόν τον άνθρωπο να ξαναχαρίσουμε πάλι ένα πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Γιατί αυτό εκεί πάει η ιστορία. Ναι. Βάζεις την υποσημείωση που βάζω κι εγώ. Ότι και κάτι άλλο. Αν αυτός ο άνθρωπος μείνει και μας δείξει κάτι τελείως διαφορετικό, ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Λέω άσε με να κάνω ένα υποθετικό λόγο, ρε παιδί μου. Άσε με, λέω ότι συμφωνούμε σε αυτό τουλάχιστον. Και εγώ μαζί σου είμαι, όχι στο άχρηστο όχι, αλλά στο τι εγώ λέω δεν μπορεί. Αλλά λέω όμως, αν αυτός ο άνθρωπος μείνει και το γυρίσει, δεν πρέπει να πούμε ότι εμείς δεν έχουμε θέμα με τα πρόσωπα. Εμπάθεια ή συμπάθεια. Θες να σου απαντήσω. Λέω, αν μα εγώ με τον άνθρωπο Φερέιρα δεν έχω τίποτα. Σωστό. Καλύτερο αν λοιπόν μείνει και μας περάσει ο Μίλου Champions League και πάρει το πρωτάθλημα, έχουμε εμείς πρόβλημα μαζί του. Να του πούμε μπράβο και να του πούμε μας γέψευσες φίλε. Συμφωνούμε σε αυτό. Συμφωνούμε σε αυτό. Αφήνεις να σου απαντήσω. Βεβαίως. Θα σου απαντήσω. Ναι, ναι. Θα περιμένω μέχρι να δω αποτελέσματα. Εγώ με αυτό τον πάω και δεν μπορώ να ξανασχοληθώ. Ναι, εντάξει, okay, αυτό είναι δικαίωμά σου. Σε αυτό έτσι. Που σε ρωτάω, συμφωνούμε. Σου απάντησα. Ωραία. Με αυτό σαν προπονητή, εάν δεν δείξει, εγώ μέχρι να δείξει δεν μπορώ να ασχοληθώ. Και πολύ φοβάμαι ότι αν τον κρατήσει, δεν πιστεύω η οικογένεια θα βγει να κάνει πάλι αυτό το τερατούργημα. Δεν το πιστεύω. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, δεν το πιστεύω. Αν το πιστέψω, αν γίνει τελικά έτσι, Κωστή μου, δυστυχώς. Αυτά. Εμένα δεν θα με έχουνε. Πάρε αύριο περισσότερο χρόνο να έχω. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ. Πάμε εδώ. Ναι. Γεια σας. Ναι. Όχι. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτές οι δύο γραμμές που είναι μέσα, παιδιά, θερμή παράκληση, μην τηλεφωνείτε άλλο γιατί έχουμε μόνο δύο λεπτά. Σε ακούω, φίλε μου. Καλημέρα. Ναι. Πω, τον έριξε αυτόν. Ο προηγούμενος έφαγε κλάδεμα από σένα. Κλάδεμα χοντρό, ναι, εννοείται. Έλα, ακουστεί ο Δήμος. Έλα, Δήμος, ακούω. Αν μπορείς σύντομα, σε παρακαλώ, περιεκτικά ναι, και το μεσημέρι όσο χρόνο θέλεις. Για αύριο. Όχι, ένα-δύο λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα απ' όλα, σέβομαι τον προπονητή, σέβομαι το θεσμό. Ναι. Τα σέβομαι όλα. Ναι. Δεύτερον, μακάρι αυτό που θα πω να είναι να βγω εγώ ψεύτης ή βλάκα μου όπως θες πες το. Φίλε, με αυτό τον προπονητή δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Ναι. Δυστυχώς αυτό πιστεύω, αυτό με έδωσε να καταλάβω. Με το Βιερίνα τώρα εχθές δεν ξέρω τι έγινε. Εμένα εγώ αυτό που έκανε ο Βιερίνια... Δεν μπορώ να καταλάβω την ψυχολογία του. Απλά εμένα με ήρθε σαν να δεν με έβαλες, να αυτό, να εκείνο. Εγώ πιστεύω εντάξει, δεν πάει έτσι. Ψυχολογία. Και όσα νεύρα και να έχει όμως και όσο και να μην να θεωρεί ότι ο προπονητής του έκανε καψόνι, δεν συμπεριφέρεσαι έτσι. Γιατί είσαι ο αρχηγός. Δεν είναι εικόνα, δεν είναι ωραία. Το ό,τι και να λέμε τώρα. Ξέρεις πως τον αγαπάμε, σίγουρα, έχουμε πει ναι, για αυτόν. Έτσι έχουμε πει ύμνους. Τα λέμε όλα. Ναι, δεν δικαιολογείται. Για τη δική σου ιδιοσυγκρασία, για το χαρακτήρα σου, για το ήθος σου κτλ. Δεν είναι αυτή η ωραία εικόνα. Τέλος. Να λέμε τώρα. Να το ομορφύνουμε. Να πω κάτι τελευταίο και να κλείσω. Εντάξει, τελείωσε
τουλάχιστον κάπως αισιόδοξα αυτή η ρημάδα, η... να μην τη χαρακτηρίσω, πώς να τη χαρακτηρίσω, αυτή η ρημάδα η χρονιά. Ναι. Ευτυχώς. Ρημάδα πραγματικά. Ρημάδα! Η γιαγιά μου το λέει. Ναι, ναι, ναι. Λέει, δεν έχω αυτό, έχω πολύ χειρότερο, αλλά τέλος πάντων. Άστο. Η μπιμπιμένη! Ναι. Η ρημάδα! Μπορεί να βάλει διάφορα! Κάνε επίλογο, Δήμο, σε παρακαλώ. Ευτυχώς που τελείωσε έτσι. Ναι. Πήραμε τουλάχιστον τη δεύτερη θέση που οδηγεί στο Champions League. Έστω. Μακάρι η ομάδα του χρόνου να αλλάξει. Να έρθει η Τούμπα, όπως είναι η Τούμπα. Πολλά. Εκεί. Να έρθει και αυτή η Τούμπα. Όλα. Έγινε, όλα Δήμο, σε ευχαριστώ. Σε φιλώ. Άντε, ρε, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε τελευταίος. Ναι. Ρε μάλια. Περιεκτικός, λακωνικός, σύντομος. Παυλάρα μου, θερμή παράκληση. Λοιπόν, εγώ θέλω να μείνω προπονητής. Ναι. Και σε κλείνω, και σε κλείνω, λέει. Θέλω να βάλω. Σταμάτα τώρα. Έλα. Γιατί ακούω τώρα. Πάμε, έλα, πες αυτό που θες. Διάφορα. Ναι. Λοιπόν, θέλω να μείνει ο προπονητής, να του πάρουν τα εργαλεία που θέλει και θέλω όλοι εκεί πέρα μέσα να σταματήσουν τα μουτζουνάκια και να σταματήσουν να κάνουν πόλεμο σε αυτόν τον άνθρωπο. Να ξαναγίνουν οικογένεια. Πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ότι να ξαναγίνουν οικογένεια. Πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να παίρνει 1,5 εκατομμύριο Βιερίνια και μου κάνει μουτσουνάκια. Ναι. Θεωρείς ότι αυτή η αντίδραση έχει να, να κάνει με τον προπονητή, δηλαδή. Θεωρείς ότι έχει να κάνει με τον προπονητή. 1,000 το μήνα και να μου κάνει μουτσουνάκια. Ναι. Και εμείς μαζί για μια ζωή. Και το πάω ξεύκολα, πάω κάρα στα δύσκολα. Αυτό είναι ιερό! Φυσικά. Όποιος δεν του αρέσει, σε αλλάξει ομάδα! Του πήρανε τίποτα! Έφαγε πόλεμο από όλους εκεί πέρα μέσα και τον κρίνουν όλοι! Άρα λες... Άρα λες μένει! Εσύ ναι, θες να μείνει, με αστερίσκο μένει, όμως. Κάνει δουλειά, ναι. Τους κάνει μουτσουνάκια, δείτε, και εγώ τους έχω ξαναπεί! Παίκτες του Κουτσολιάκου σπίτι του! Ναι. Αυτοί με τρυπάνε συνέχεια. Παίκτες του Κουτσολιάκου με τρυπάνε. Παίκτες του Κουτσολιάκου στο σπίτι του. Όποιος και να είναι. Έγινε, Παύλε. Σε φιλώ, πάρε το μεσημέρι και αύριο του όσο χρόνο θέλεις. Στην αλλαγή του Βεϊρίνια. Ναι. Όλοι κλάψαμε. Εννοείται, ρε παιδιά. Αυτά δεν τα συζητάμε. Εννοείται ότι κλάψαμε γι' αυτό. Και μου κάνει μου τσουνάκια. Ναι, ναι, απαράδεκτη εικόνα, δεν το συζητάω. Δεν με παίζει. Δεν το συζητάω. Παύλε, πάρε με το μεσημέρι και αύριο όσο χρόνο θέλεις. Αυτός πήγε και έκανε την πάση στο Βαρμποϊνά και έφαγα το 0-1 μέσα στη Τούμπα. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Θέλω να το κρεμάσω, μπορώ. Θα τα πούμε. Σε φιλώ, σε φιλώ, σε φιλώ. Παύλε μου, πάρε αύριο όσο χρόνο θέλεις. Όσο χρόνο θέλεις. Λοιπόν, πάμε τέλος εκπομπής. Έρχεται το ψυχιατρίο. Μπατμανίδης, Κόλκας Μπατμανίδης. Θυμίζουμε ότι θα είμαστε εδώ και στις 2 για να πούμε όλα όσα θέλετε. Σας φιλώ γλυκά. Bye!